Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ στον Ενικό με προσκεκλημένο απόψε το νέο πολιτικό αρχηγό. Νέο όχι ως προς την βιολογική ηλικία ή ως προς την παρουσία του στην πολιτική ζωή του τόπου, νέο ως προς τη συμμετοχή του στο Κοινοβούλιο. Η Ένωση Κεντρών, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε, του κυρίου Βασίλη Λεβέντη, είναι το νέο κοινοβουλευτικό κόμμα που απέκτησε η χώρα και ίσως η μόνη ουσιαστική αλλαγή που έγινε στο Κοινοβούλιο μας στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Μαζί μου, για να με συνεπικουρήσουν στη δημοσιογραφική προσπάθεια να βγάλουμε ειδήσεις και να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, Πόπη. Καλώς σε βρήκα. Ο κύριος Δήμος Βερίκιος, ο διευθυντής του ραδιοφώνου του Α και πολιτικός σχολιαστής της τηλεόρασης του Α. Καλησπέρα. Δήμο, καλώς όρισες. Να είστε καλά. Και βεβαίως η Χριστίνα Κοραή, πολιτική συντάκτης και αρθρογράφος της Real News. Καλώς όρισες. Τώρα, θα κάνω την πρώτη ερώτηση για να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, ερωτήσεις θα υποβάλουν και οι φίλοι, οι συμπολίτες που βρίσκονται εδώ στο στούντιο του Star στην πορεία της εκπομπής. Θα κάνω την πρώτη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη ερώτησή μου συνδέεται με την επιστολή που στείλατε στον Πρωθυπουργό. Μια επιστολή με την οποία ουσιαστικά του θέσατε κάποιους πολιτικούς όρους και προϋποθέσεις, όχι όρους που σχετίζονται με συμμετοχή στην κυβέρνηση ή με καρέκλες, για να στηρίξετε κοινοβουλευτικά με τους βουλευτές που έχετε στο Κοινοβούλιο την κυβέρνησή του. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάνατε αυτή την επιστολή? Η κυβέρνηση έχει 155 βουλευτές. Για να κάνετε εσείς αυτή την κίνηση σημαίνει ότι κάτι ψυχανεμίζεστε, ότι μπορεί να σας χρειαστεί. Το είχα πει και πριν τις εκλογές, ότι όποιος και αν είναι πρώτος, και σε εσάς νομίζω το είχα πει, που με είχατε βγάλει στο Real FM, ότι εμείς υπό τους όρους αυτούς, υπό τους 9 όρους, θα δίναμε ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί δεν είμαστε κόμμα η Ένωση Κεντρών που ήρθαμε για να παίξουμε με τα τυφλά όχι. Είμαστε ένα κόμμα που ήρθαμε να βοηθήσουμε στο σχηματισμό κυβέρνησης. Πιστεύω κάθε φορά που ο λαός ψηφίζει στις εκλογές, θέλει κυβέρνηση. Δεν ψηφίζει για να ξαναγίνουν εκλογές. Και υπό την έννοια αυτή, αισθανόμουν χρέος να το δηλώσω ότι είναι κόμμα συνένεσης η Ένωση Κεντρών, κομίζει κάποιες θέσεις και θα προσπαθήσω αυτές τις θέσεις να τις μοσχεύσω και στα άλλα κόμματα και δει τα σχηματίσαντα κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σας απάντησε, σας πήρε στο τηλέφωνο, όχι. Σας έχει πάρει ποτέ στο τηλέφωνο ο Τσίπρας? Κανείς. Ή σας νομπάρουν? Από όλους τους πολιτικούς, ο μόνος που με πήρε να με συγχαρεί ήταν ο κύριος Τζιτζι Κώστας, που γύρω στις 12 η ώρα χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου είπε, είναι νίκη για τη Θεσσαλονίκη και νίκη δική σου αυτό που έγινε. Έχετε παράπονο προσωπικά εσείς που όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τώρα που μπήκατε στη Βουλή, που οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά εμείς, σας νομπάρουν? Κανένα. Θεωρώ ότι αισθάνονται δεχόμενη κριτική και δείχνουν την κακία τους. Δηλαδή ένα είδος κακίας το ότι δεν βρέθηκε ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ένας από το ΠΑΣΟΚ, ένας από το ΣΥΡΙΖΑ να με συγχαρεί. Να πούν μισή κουβέντα. Ένα τηλεφώνημα. Ναι. Τώρα, πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να έχουμε χρόνο σε διαφημίσεις. Έχω, Δήμο και Πόπη και Χριστίνα, μπροστά μου τα 9 σημεία που θέτει στην επιστολή του ο κύριος Βασίλης Λεβέντης στον Πρωθυπουργό. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μόλις επιστρέψουμε, θα σας τα διαβάσω για να τα συζητήσουμε. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Πάμε λοιπόν στα ερωτήματά μας στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας απόψε για να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω στην επιστολή αυτή πρώτο σημείο. Να απολυθούν
από τη Βουλή υπάλληλοι που προσλήφθηκαν προκλητικά ως συγγενείς νυν και τέως βουλευτών. Τώρα εδώ ξέρετε τι θα ακούσετε, την κριτική που θα ακούσετε. Ότι κι εσείς στα ψηφοδέλτιά σας προεκλογικά είχατε συγγενείς. Ναι, οι συγγενείς, απάντησα ότι οι συγγενείς μου όλοι ήταν σε μη εκλογημένες θέσεις πλην ενός του ιού μου, ο οποίος είναι βουλευτής και τον οποίον έβαλα για λόγους που μπορώ να σας εκθέσω. Τον έβαλα γιατί είναι επί χρόνια δίπλα μου. Αισθανόμουν, τον έβαλα με πίεση, δεν ήθελε, γιατί άφησε δουλειά 12 ετών σε πολυεθνική, επιτυχημένη, είχε γίνει διευθυντικός τέλεχος και αισθανόμουν ότι έπρεπε να ζήσει αυτή την πρώτη θητεία, την κοινοβουλευτική θητεία από κοντά, γιατί θα είναι μια θητεία που θα δείτε ένα κόμμα μικρό, καινούριο, να ρημουλκεί τα παλαιότερα κόμματα προς τις απόψεις του. Ωστόσο όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, στέλνω ένα Twitter στους φίλους άρα, μου λοιπόν, και λέω... δεν υπήρχαν συγγενείς. Πάνω σε αυτό, προσέξτε να δείτε. Ναι. Και τους λέω, εάν συναντούσατε τον Βασίλη το Λεβέντη, τι θα τον ρωτούσατε. Ένας λοιπόν συνάδελφος του γιού σας που εκθιάζει τον γιο σας για την επαγγελματική του κατάρτιση στη συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρεία, λέει γιατί, ρώτησε τον, γιατί ο Βασίλης ο Λεβέντης που τόσο πολύ γνωρίζουμε αγαπάει το γιο του, τον καταστρέφει και του καταστρέφει την καριέρα, αφού σε 6 μήνες, όπως ο ίδιος έχει δεσμευτεί, θα αλλάξουν οι βουλευτές και αναγκαστικά θα φύγει από το Κοινοβούλιο. Εκτός και αν δεν συμβεί αυτό. Πέρασε από τη σκέψη σας, επειδή ακριβώς 6 μήνες είναι ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη και για να μάθουν πώς να κινούνται μέσα στη Βουλή. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο σας, βέβαια. Πώς λειτουργούν οι επιτροπές. 6 μήνες, λοιπόν, μήπως είναι μικρό χρονικό διάστημα και τους κρατήσετε τελικά. Να σας πω ότι στα άλλα κόμματα βάζουν όλα τους τα σόγια. Δηλαδή, είναι βουλευτής ο γιος του Αχιλλέα Καραμαλή. Και πολλοί άλλοι. Έτσι, αυτό εκεί όμως, δεν είδα. Ασκήσα, αυτό όμως, εκεί κύριε Πρόεδρε, επανειλημμένως το έχετε τονίσει. Το έχετε τονίσει. Μήπως λοιπόν βάλτε και το γιο σας. Είναι σαν να τους δίνετε άλοθης όλους αυτούς. Με ομοβροντίζει, δεν θέλω. Είναι συμπλήρωμα στην ίδια ερώτηση. Να του δίνετε άρα, λοιπόν, πάντως να απαντήσει. Άρα λοιπόν ένα πολιτικό σύστημα αμαρτωλό ρωτάει εμένα γιατί έβαλα το γιο μου. Εγώ σας είπα όταν κλείνανε τα φώτα της δημοσιότητας κάθε εκλογές, μέχρι τώρα που δεν έμπαινε η Ένωση Κεντρών. Μέναν 4-5 άτομα δίπλα μου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μεταξύ των οποίων όμως πώς εξηγείτε στον απλό κόσμο που σας λέει «Α, και ο Λεβέντης σαν τους άλλους θα δούνε ποιος είναι ο γιος μου και θα καταλάβουν γιατί τον έβαλε. Και οι άλλοι όμως πολιτικοί που βάζουν τα παιδιά τους δεν είναι του πεταματού. Επιτρέψτε μου ότι είναι επαγγελματίες οι άλλοι. Η οικογένειά μου έκατσε 30 χρόνια έξω από το κοινοβούλιο. Είχε την αντοχή να κάτσει. Αυτό κάτι σημαίνει. Θα τους αλλάξετε σε 6 μήνες, λοιπόν, κύριε όταν Πρόεδρε, δείτε ποιος είναι ο γιος μου και όταν δει και εγώ η Ελλάδα θα δικαιολογήσει. Εσείς έχετε δεσμευτεί, Πρόεδρε. Πώς? Εδώ η Χριστίνα, η κοραή σας λέει ότι σας θυμίζει ότι και σε 6 μήνες έχετε δεσμευτεί ότι θα τους αλλάξετε. Θα τους αλλάξετε, ισχύει αυτό για, σήμερα. Για απαντήστε. Θα τους αλλάξω. Ό,τι έχω πει ισχύει. Μάλιστα. Άρα, έχει δίκιο ο συνάδελφος του γιού σας που λέει ότι εσείς θα καταστρέψατε την καριέρα του γιού σας. Γιατί η καριέρα είναι μόνο με το βουλευτιλίκι. Όχι, εννοώ ότι είστε ένα κόμμα που μάχεται η Ένωση Κεντρών θα δώσει τη μάχη από το 4 που έχει τώρα να φτάσει στο 15, στο 20. Εκεί μόνο οι βουλευτές μετρούν. Άλλα στελέχη δεν μετρούν. Έχετε στελέχη, κύριε Πρόεδρε. Πώς? Έχετε στελέχη. Καταρχάς, δέστε τους βουλευτές. Είναι όλοι νέοι. Όλοι οι βουλευτές είναι νέοι. Ένα από τα ευαίσθητα σημεία. Το προσέξατε όλοι, της όλοι οι βουλευτές είναι νέοι και εργαζόμενοι. Ενδιαφέροντες και ενδιαφέροντες, μερικοί ιδιαίτερα. Διάβαζα τα. Θα τους δείτε τους βουλευτές στη Βουλή. Είναι νέοι. Όλοι σχεδόν. Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ήσασταν επί 30 χρόνια σε μια προσπάθεια να καθίσετε στα βουλευτικά έδρα, να αναπείστε δηλαδή τον κόσμο. 30 χρόνια είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και συνήθως όταν έχει τέτοια διάρκεια είναι και μοναχικός.
καταφέρατε να αποκτήσετε στελέχη στο κόμμα σας, καταφέρατε να βρείτε ανθρώπους ικανούς που να καθίσουν δίπλα σας σε αυτή τη μοναχική πορεία. Το ότι εσείς οι δημοσιογράφοι δεν καλέσατε κανέναν προεκλογικά, είναι δική σας ευθύνη. Ναι, εμείς σας καλέσαμε. Πώς? Εμείς, λέω εγώ προσωπικά, τουλάχιστον στην εκπομπή, σας κάλεσα. Καλέσατε και παιδιά υποψηφίους. Όχι, κάλεσα εσάς. Α, είναι αρκετό αυτό για να δουν ποιοι είναι οι υποψήφοι? Με συγχωρείτε, στα άλλα κόμματα καλέσατε μόνο τους αρχηγούς? Σε κάποια δεν κάλεσα ούτε τους αρχηγούς. Όχι σε κάποια, στο ποτάμι. Πολύ σύντομη. Μόνο ήταν, στα μη κοινοβουλευτικά κόμματα. Στα μη κοινοβουλευτικά κόμματα. Γιατί έχουν απορία ποιοι είναι, περιμένετε να. Αλλά δεν εκλήθησαν από πολλά μη κοινοβουλευτικά κόμματα ούτε οι αρχηγοί. Κύριε Ελεμέντη. Ας πούμε, εμένα με κατηγορούσε κακό. Στο διαδίκτυο ο κύριος. Κακό είναι. Μα με συγχωρείτε, ήταν πολύ σύντομη. Ήταν μια πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο. Δεν προλάβαμε. Και είναι δικαιολογία να κατεβεί. Δηλαδή είναι και δικαιολογία αυτό να, επειδή είναι βραχία η προεκλογική περίοδο. Να μην καλεί. Έχετε αποθυμένο ότι όλα αυτά τα χρόνια εμείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί έχει άδικο. Κανένα αποθυμένο. Έχει άδικο να θεωρεί ότι δεν το καλούσα. Εσείς το χαίρεστε έχει αυτό που συνέβαινε. Α, έλεγα πως το χαίρεστε. Σας έδειξα κάτι τέτοιο. Να γυρίσω στα εννέα σημεία. Ναι, αλλά την άλλη μεριά. Συγγνώμη κύριε Βασίλη. Όχι, όμως ο Βασίλη. Είναι συνοβουλευτικό. Υπάρχουν πάρα πολλές προσωπικότητες έξω, φαντάζομαι. Που προσπαθούν, κάνουν κινήματα, κάνουν μια πορεία. Δεν αποκτούν όλοι βήμα. Η Ένωση Κεντρών στα ψηφοδέλτιά της είχε 6 καθηγητές πανεπιστημίων. Δεν εδεήσατε να τους καλέσετε. Έναν τι από να αυτούς, κάνω. Κύριε Πρόεδρε, έναν από αυτούς θα προτείνετε, γιατί είπατε τεχνοκράτη θα προτείνετε στον κύριο Τσίπρα, αν τυχόν και σας καλέσει σε κυβερνητική συνεργασία. Ενδέχεται, θα είναι λοιπόν ένας από τους 6. Ενδέχεται από αυτούς έναν, αλλά ενδέχεται και... Εκτός Ένωσης Κεντρών, η πρότασή μου, αν μπει Ένωση Κεντρών τελικώς στην κυβέρνηση, δεν θα πάρουμε υπουργεία. Αν με πιέσει ο Τσίπρας, όχι, πρέπει κάποιον να πάρετε, θα προτείνω τεχνοκράτη μη ανήκοντα στην Ένωση Κεντρών. Τον έχετε βρει? Μάλιστα. Έχω μερικά ονόματα υπόψη. Όπως μπορούμε απόψε εδώ στον ελληνικό. Ας μην βγάλω όλα τα χαρτιά απόψε τώρα, γιατί μιλάμε για το ενδεχόμενο. Ως γούρι, μιλούμε όμως για το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Που ο Καμένος θα τα σπάσει με τον Τσίπρα, που το βλέπω από Γενάρη αυτό, του 15, γιατί? Του 16. Από πού βγάζετε αυτό το συμπέρασμα? Το ότι είναι ένα δεξιό κόμμα ο Καμένος, ένα αριστερό κόμμα όπως δηλώνει ο Τσίπρας, και δεν υπάρχει κουλτούρα της σύνθεσης μέσα, παρά μόνο η νομή της εξουσίας. Δηλαδή μοιράσανε τα υπουργεία και κάνανε... Εσείς είσαστε μπαρουτοκαπνισμένος ναι. τόσα χρόνια στον Κουρμπέτη. Είχατε ποτέ φανταστεί αυτή την εικόνα πάνω στο σανίδι του ΣΥΡΙΖΑ, την αγκαλιά, και σαν παιδιά να αγκαλιάζονται και να φιλούνται ο Καμένος με τον Αλέξη τον Τσίπρα? Αυτό δεν σημαίνει τίποτα τα φιλιά. Η ουσία μετράει. Ότι ο ένας είναι υπερεθνικιστής και ακραίος, ο δε Τσίπρας υποτίθεται ότι είναι προοδευτικός. Αυτά συγκρούνται. Δεν είναι συμβατά, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν είναι συμβατά. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή γι' αυτό και ο Σούλτς. Όταν τελειώσετε με τα κουτσομπολιά. Γιατί κουτσομπολιά κάνουμε τώρα, πώς φίλησε ο ένας τον άλλο. Νομίζω. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν. Όχι, μας ενδιαφέρουν, όλα μας ενδιαφέρουν. Όλα, ναι. Έχω όμως εδώ. Αλλά τα ο Σούλτς είπε ότι δεν ταιριάζουν στα οποία. Ο Σούλτς το είπε, όχι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω με τον Τσίπρα, δεν είπε ο Σούλτς. Να γυρίσουμε στην ουσία. Και η ουσία είναι οι προτάσεις. Εδώ οι προτάσεις που κάνετε είναι μερικές πιο σκληρές και από το μνημόνιο. Είναι πιο σκληρές και από το μνημόνιο. Διαβάζω. Και πείτε μου αν έχω άδικο. Να δω ποιο θεωρείτε. Λέει εδώ πρόταση. Αυστηρή απαγόρευση σε κάθε συνταξιούχο που παίρνει σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίως να εργάζεται. Διαβάζω. Άλλη. Αυτό σε τι είναι αυτή. Κατάργηση. Τώρα θα σας πω. Δουλειά. Ο άνεργος πότε θα πιάσει δουλειά. Ένα λεπτό. Θα εάν σας τα πω. Δουλεύουν σωστά τα λέτε, αλλά έχει δίκιο όμως. Ένα λεπτό. Το μνημόνιο δεν τόλμησε. Είναι φυσικό. Αυτό το θεωρείτε μνημονιακό που είπατε τώρα. Ποιο? Όχι, αλλά οι μνημονιακοί τρίβουν τα χέρια. Οι συνταξιούχοι παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν πρέπει να εργάζουν. Μισό λεπτό θα σας πω. Γιατί πότε θα πιάσουν δουλειά οι άνεργοι. Αυτό το θεωρείτε αντιλαϊκό? Συγγνώμη. Για τους συνταξιούχους είναι καλό αυτό? Πώς? Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στην λόγω της ανεργίας χρηματοδοτούν. Είναι το πιο αναγκαίο. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν συνταξιούχοι που λόγω της ανεργίας χρηματοδοτούν τα παιδιά τους. Ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή
στηρίζουν τα άνεργα παιδιά. Αντί να χρηματοδοτούν τα παιδιά τους. Αυτός λοιπόν παίρνει 1.000 ευρώ σύνταξη και δουλεύει και στο ταξί το βράδυ, δουλεύει στο περίπτερο βάρδια. Αντί να χρηματοδοτούν τα παιδιά τους οι συνταξιούχοι, η Ένωση Κεντρών προσπαθεί να πιάσουν δουλειά τα παιδιά τους. Ναι, πάντως εγώ εδώ δεν βλέπω. Είναι μίζον. Ένα λεπτό όμως. Στείλατε 9 προτάσεις. Ναι. Από τις 9 προτάσεις, εγώ δεν βλέπω κάποιο σχέδιο για νέες δουλειές. Βλέπω σχέδιο για το πώς θα μειώσουμε τα λεφτά. Το διαβάσατε σε... όλο το. Όλο, τώρα θα σας τα τέλος πω. Θέλω να... Μισό λεπτό. Ναι. Θα έρθω και στο τέλος. Ναι. Έχετε μία γενικότητα για την ανάπτυξη. Δεν είναι σχέδιο. Για διαβάστε το, σας πω. Τώρα θα σας το πω. Λέτε επίσης. Όποιοι ποιο είναι το μέτρο που λέτε είπατε, να καταργηθεί κάθε σύνταξη πέραν της μίας και να αφομοιωθούν όλες οι συντάξεις σε μία που δεν θα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Αυτό είναι αντιλαϊκό. Αυτό δεν είναι σκληρό λίγο. Αυτό είναι σκληρό. Εδώ η κυβέρνηση. Δηλαδή, ναι. Με συγχωρείτε, δηλαδή, Χριστίνα μου, η κυβέρνηση τώρα. Άρα εσείς θέλετε να υπάρχουν συνταξιούχοι. Κύριε Πρόεδρε, των 3.000 και 4.000. Να κάνω την ερώτηση θέλετε και να απαντήσετε. Να συνεχιστεί. Εσείς εδώ προτείνετε σκληρότερο πράγμα από αυτό που λέει το μνημόνιο. Έτσι. Το μνημόνιο μιλάει για περικοπή της τάξης του 8-10%. Αυτό είναι το μνημόνιο. Εγώ, 12, εγώ, εγώ, συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ. Ναι. Εσείς άρα, λέτε άρα γνωρίζετε ότι υπάρχουν συντάξεις των 3.000, των 5.000, των 2, των 2.500. Των 2, των 2.500. Είναι ωραίο να υπάρχουν αυτές όταν ο άλλος ανοίγει στους σκουπιδοντενεκές. Θα τις κόψετε 50%. Αυτοί πλήρωναν όμως. Δεν θα ζήσουν. Αυτό ακριβώς. Δεν θα ζήσουν, θα πεθάνουν δεν αυτοί. Δεν πλήρωναν. Οι άλλοι πεθαίνουν, κύριε Νίκο. Εγώ κύριε δεν, ήρθα, δεν μπήκα στη Βουλή για να μα διαχειριστώ. Αυτό είναι ο τρόπος. Ή το να ανέβει το εισόδημα το εθνικό. Αυτό το λένε πώς θα ανέβει. Δηλαδή διαμιάς θα ανέβει. Δεν το ανέβασε το Πασόκ. Δεν το ανέβασε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το ανέβασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα πεθάνουν οι φτωχοί. Και ο δικαστής να πάει στα 1.500 ευρώ. Πώς? Και ο δικαστής και ο στρατιωτικός, ο στρατηγός να πάει στα 1.500 ευρώ. Ίδιο στο μάχη έχουν όλοι οι παλικάρια, κατ' εμέ. Κύριε Λεβέντη. Με συγχωρείτε, δεν βλέπω άλλο στο μάχη να και ο δικαστής από μένα. Έλα, κύριε. Και εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. 37 χρόνια εργασίας. Είναι αλήθεια ότι είχατε. Αφήστε το, τον ναι. κύριο Χατζη Νικολάου που μου την παίρνει ότι όλο κουτσομπολιά κάνει. Αυτά με ενδιαφέρουν. Αυτά με ενδιαφέρουν. Είναι όντως. Μαζεύει υλικό για την Τσιλή για το πρωί. Στον μπαμπά, Παύλο. Άρα ξέρετε και τον Αλέξη. Βέβαια. Ο Αλέξης δεν υπήρχε τότε. Αγιανητός ή. Μιλάω με την 74. Με την οικογένεια. Με την πτώση τη κούρτα. Τι ρώτησε, δεν άκουσα. Τέτοια και εγώ δεν κατάλαβα. Τον πατέρα του κυρίου Τσίπρα. Αν εργαζόταν στον πατέρα Τσίπρα. Ναι, για να μπορεί να εργαστεί. Είχε βάλει ανακοίνωση στο τεύχος του τεχνικού επιμελητηρίου, χωρίς να ξέρω ποιος είναι, δεν έγραφε ποιος είναι ο εργοδότης και εκεί συνάντησα τον πατέρα του. Μα δεν ήταν και γνωστός τότε. Άλλωστε, όχι. Είχε μια εταιρεία δημοσίων έργων και άλλη μια ιδιωτικών έργων. Και εμένα με έβαλε επί 6 μήνες στα ιδιωτικά. Λοιπόν, τα αναπτυξιακά. Να πάω άρτα. Θα συνταξιούχουν με μία μόνο ερώτηση. Βεβαίως. Βεβαίως. Να πάω άρτα. Παρακαλώ, να μην κάνουμε άναρχη συζήτηση. Τώρα μπήκαμε κράτα τα. Το θέμα των συνταξιούχων. Αυτά που τα θες για το πρωί για την Τζιμ Τζιμ. Κράτα τα για το τέλος της εκπομπής. Ξενυχτάνε τα παιδιά. Μέχρι τις 10. Μετά τις 10 γυρνάνε στο Σταρ. Τώρα. Εννοείται. Λέτε εγώ να θέλω. Να μισώ τους συνταξιούχους που έχουν υψηλή σύνταξη. Είναι σκληρό πάντως το μέτρο μέτρα, που προτείνεται. Από δύο πράγματα πάσχει το ασφαλιστικό. Από τις πρόωρες συντάξεις 280.000 και από τις υψηλές. Κατά τη γνώμη μου πάσχει κυρίως από την ανεργία. Γιατί δεν υπάρχουν εισφορές πια. Δεδομένου αυτού του συζητήματος λέω. Από δύο πράγματα πάσχει, σας είπα. Από τις πρόωρες συντάξεις. Έχετε σχέδιο ένα, όμως. Και από τις πολλές. Και υψηλές. Δεύτερον, δεν είναι πολύ. Αν αυτό το ζήτημα το αφήσουμε άθικτο, από το 2017 δεν θα παίρνει κανείς σύνταξη. Έχουμε μπλέξει δύο γυναίκες. Οπότε είναι εδώ. Στην επιλογή σας. Έχουμε μπλέξει δύο γυναίκες. Προσπαθούμε να σας ρωτήσουμε και οι δύο. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω εγώ για το συνταξιοδοτικό. Κάνετε μία πρόταση, την οποία μάλιστα απευθύνεται και στον κόσμο λέγοντας όλοι το ίδιο στομάχι έχουμε, άρα δεν μπορεί να πεινάει ο ένας λιγότερο από ότι ο άλλος. Ναι. Και έχετε δίκιο απόλυτο σε αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε αποτιμήσει την πρότασή σας. Δηλαδή, κόβοντας τις υψηλές συντάξεις. Να μην την έχω. Αυτό σας ρωτώ. Και πόσα την χρήματα. Αποτίμησα και σε ψήφους, δεν με ψήφισαν όλοι αυτοί. Φαντάζομαι πως έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και ευκόλως εννοούμενο το κατάλαβε. Λοιπόν, ότι όλοι αυτοί και ήρθαν πολλοί υποψήφοι και μου είπαν γιατί να μιλάμε γενικότητες όπως ο Θοδωράκης.
λέγοντας συγκεκριμένα. Μη μας πάτε σε άλλο κεφάλι τώρα, μισό λεπτάκι. Κάνουμε ψήφους. Και τι απάντησα. Μη μας πάτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ναι, ακούστε τι απάντησα. Θα το ξαναπάμε. Μου είπε ο Θοδωράκης, μιλάει για μεταρρυθμίσεις στο ποτάμι γενικά. Γιατί δεν κάνουμε σαν αυτόν, να μην θίγουμε κλάδους. Γιατί όλοι αυτοί δεν θα μας ψηφίσουν. Και τι απάντησα. Ότι οι απατεώνες της πολιτικής πάντα γενικεύουν και αοριστολογούν. Τώρα είναι βαρύ για τον κύριο Θεοδωράκη. Δεν είπα, είπα μία άποψη. Ότι, γιατί και ο Καραμαλής το 70. Είπατε μία άποψη, αλλά πριν είπατε και όχι, ένα όνομα. Όχι, λέω γενικά όσοι πολιτικοί μέχρι τώρα. Όλοι. Μιλούσαν για μεταρρυθμίσεις. Χωρίς να λένε ακριβώς τι θα κάνουν. Και στη συνέχεια δεν κάναν τίποτα. Γιατί από τη συνέχεια απεδείχθηκε ότι δεν κάναν τίποτα. Αυτού απατεώνιζαν όταν μιλούσαν για μεταρρυθμίσεις. Αυτό έλεγα. Όποιος μιλάει για μεταρρυθμίσεις και δεν τις πραγματοποιεί πρώτου φόβου πολιτικού κόστους, εγώ τον θεωρώ απατεώνα. Και δεν το είπα για τον κύριο Θεοδωράκη. Το γενικεύσατε. Και είμαι σίγουρη ότι τώρα που μιλάει. Αν βράχηκε, αν ήταν χωρίς ομπρέλα στον δρόμο και έπιασε βροχή και βράχηκε. Πολλοί σας ακούνε τώρα και λένε πέστε ραγιά στο στόμα σου. Δεν το συζητάω ότι χαϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Τώρα, επειδή μου είπατε. Μα δεν μου απάντησε όμως. Πόσα χρήματα θα εξοικονομηθούν από αυτή τη ριζοσπαστική πρόταση. Ακούστε, κατά την άποψή μου, η σύνταξη δεν είναι ένα ποσό για να ζήσεις επειδή δούλεψες σκληρά. Η σύνταξη είναι για να περάσεις τα στερνά σου. Έχει αλλάξει στην Ευρώπη η άποψη ότι ένας που δούλεψε σε πέντε... Καταρχάς στην Ευρώπη δεν υπάρχει δεύτερη δουλειά. Είμαστε η μόνη χώρα που υπάρχουν δεύτερες. Είναι και άλλοι μισθοί όμως στην Ευρώπη. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι μία σύνταξη μόνο. Μία σύνταξη. Εδώ έχουμε 330.000 που παίρνουν τρεις σύνταξεις. Οπότε είσαστε πολύ σκληρός. Πώς? Είστε πολύ σκληρός. Πάντως. Σας απάντησα οι άλλοι. Εγώ αγνοήστε την πρότασή μου. Και πέστε τι λέει ο Λεβέντης. Βλακίες. Δεν εφαρμόζεται. Το 2017. Σοβιετικό μοντέλο. Δεν θα πάρει κανείς σύνταξη. Και τότε όλοι εσείς θα λέτε, όπως λένε και για τον Γιαννίτση που τον πετάξαν έξω από μια κυβέρνηση, θα λένε αν είχαμε ακούσει τον κύριο Λεβέντη, τώρα θα παίρναμε σύνταξη. Ούτε ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος δεν τα έχει πει αυτά, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είστε... Πηγαίνετε με τους λαϊκιστές, πηγαίνετε με αυτούς που αφήνουν τον κόσμο να πεθαίνει της πείνας. Πόσα εγώ δεν δέχομαι να παίρνει 4.000 σύνταξη. Οποιοδήποτε δεν δέχομαι όταν ο άλλος ζει με 300 ευρώ. Γιατί ξέρετε ποιοι ψήφισαν την Ένωση Κεντρών, κύριε Νίκο. Οι νέοι που φεύγουν για έξω και γύρισαν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν. Και οι νέοι που μένουν εδώ και παίρνουν 350 ευρώ το μήνα. Κύριε Λεβέντη, ξέρετε ότι είναι πολλοί οι νέοι που παίρνουν 350 ευρώ το μήνα, κύριε Βερίκη. Το ξέρετε. Και μαύρα κιόλα. Το ξέρετε. Εγώ, τι κάνατε για αυτούς. Τι έκανε κάποιο κόμμα για αυτούς. Παίρνουν 350 ευρώ το μήνα. Και δουλεύουν εξευτελιστικά και υπό την απειλή ότι έχουμε χιλιάδες άλλους να πάρουν τη θέση. Και χωρίς ασφάλιση ναι, πολλές φορές. Ακριβώς. Το χειρότερο. Άρα πώς, γιατί, πρόεδρε... πώς λοιπόν για τους υψηλοσυνταξιούχους έχετε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Το μισό ενδιαφέρον αν είχατε για τους άνεργους. Όχι, δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος. Θα είχε λυθεί το πρόβλημά τους. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα των νέων. Μπορώ να ολοκληρώσω την ερώτηση. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να μάθω, επειδή έχουμε συνηθίσει από εσάς να καταγγέλλετε γεγονότα και να πηγαίνετε και στην ουσία του πράγματος. Αυτό λοιπόν που λέτε τώρα θα το ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να μου πείτε πόσα χρήματα εξοικονομούνται και πόση παράταση ζωής παίρνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πολλά δις. Που λέτε ότι καταραίουν το 2017. Και έχετε απόλυτο δίκιο, ούτε καν το 2017. Απαντώ, πολλά δις αν συνδυαστεί αυτό με το κόψιμο των συντάξεων των πλουσίων. Γιατί υπάρχουν 80.000 πλούσιοι, και όταν λέω πλούσιοι, κανένα κόμμα δεν ορίζει τι είναι πλούσιος. Εγώ το ορίζω που έχει εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως, ή από τόκους καταθέσεων ή από νίκια. 40.000 δηλαδή. Πώς? Καθαρά λέτε ή μεκτά. Όχι, έχει καθαρά. Καθαρά, 3.000 ευρώ καθαρά. Άρα κάποιος που έχει αυτά τα έσοδα. Να κόβεται τελείως η σύνταξη. Είναι περίπου το μοντέλο της Αυστραλίας αυτό. Κόβεται στην Αυστραλία για τους ίδιους λόγους. Με 3.000 δολάρια κόβεται στην Αυστραλία. Είναι δυτικού τύπου κράτος η Αυστραλία. Θεωρούν ότι μπορείς να ζήσεις με τις 3.000. Κύριε Λεβέντη, ξέρετε πόσο κόβεται. Ξέρετε πόσο κόβεται. Όσο ανεβαίνει το ποσό που έχει κάποιος ως έσοδο μηνιαίο, ξέρετε πόσο κατεβαίνει η σύνταξη που λαμβάνει. Ένα αστείο ποσό. Κάθε 650 ευρώ εισόδημα πέφτει η σύνταξή του κατά 8 με 10 ευρώ.
Δεν είναι αυτά δηλαδή είναι τόσο τραγικό το ποσό που πέφτει στην Αυστραλία. Αντί να κόβουν από εκεί που πρέπει, κόβουν από όλους. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Επ' αυτόν ενίσταμε και με είπε ο κύριος Νίκος ότι είναι μνημονιακές οι προτάσεις μου. Επειδή εγώ τώρα ζητώ να πληρώνουν αυτοί που Πρόεδρε, πρέπει. Και εσείς είπατε ότι είναι μνημονιακές οι προτάσεις μου και από πού το τεκμέρετε. Μερικές ακούγονται πιο σκληρές. Σε τι. Όταν κόβεις από αυτόν που παίρνει. Όταν η κυβέρνηση λέει στο τρίτο μνημόνιο, συμφώνησε. Ότι θα κόψει κατά ένα μικρό ποσοστό τη συντάξη άνω των 1.500. Και δεν έχει το θάρρος να κόψει όλο το ποσό. Ότι θα το κόψω όλο πάνω από τα 1.500. Ποια είναι πιο σκληρή πρόταση από τις δύο? Είναι πιο σκληρή από βλέπει όμως κοινωνικά στο να ζήσει και ο φτωχός. Συμφωνήσαμε λοιπόν. Είναι πιο σκληρή. Δεν είπαμε να πληρώσουν οι έχοντες. Okay. Συγγνώμη, είναι πιο σκληρή. Είναι κοινή αποδοχή σε αυτό το δεν τραπέζι να πληρώσουν οι έχοντες. Ναι, αλλά ο τρόπος. Είναι βάρβαρος. Ο τρόπος για μένα. Ο συνταξιούχος των 2.000 ή των 1.800 είναι ο έχων στην Ελλάδα. Εκεί δηλαδή είναι το λίπος που έχουμε στην Ελλάδα. 4.000 κατά τη γνώμη μου δεν είναι σύνταξη. Εκεί το λίπος. Είναι όποιος παίρνει 4.000 σύνταξη επίσης, είναι... Δεν υπάρχουν αυτές οι συντάξεις. Τότε τι είναι. Οι ανώτεροι είναι γύρω στα... Απ' τη μία μου λέτε δεν υπάρχουν. Τότε ρωτώ γιατί για να ξεκινήσω να κάνω μια ερώτηση. Κάνε την ερώτησή σου και θα έρθω. Λίγο γιατί βγαίνουμε να υπερασπιζόμαστε εμείς τους υψηλοσυνταξιούχους. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μας πιάνουν και εμάς στον δρόμο και λένε, λέτε συνέχεια. Μα με συγχωρείτε, τα 1.600 ανοιχτά ξέρετε πόσα είναι καθαρά. 1.100. Άρα δεν φύγετε. Τι συζητάμε τώρα. Είναι υψηλοσυνταξιούχοι τα 1.600 ανοιχτά. Θα θίξω τα 1.600 ανοιχτά. Μα λέτε πάνω από 1.500. Καθαρά δεν το λέτε. Εννοείται καθαρά. Α, καθαρά. Καθαρά, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, δεν αγγίζονται τότε οι ψηλές συντάξεις. Με την Τρόικα έχει συναντηθεί. Με ορισμένους υπαλλήλους. Πώς. Ποιος. Γελάς πονηρά, Πρόεδρε. Πώς συναντηθήκατε. Απάντησε στο δέστο Χατζηδικό. Τον κύριο Νίκο, τον κύριο Νίκο, πες τα. Τους έχω πει και στον κύριο Δήμο να τα πει το ίδιο. Όχι, τον κύριο Νίκο, όχι, γιατί σου λέει κύριε Νίκο. Εσύ θα με καλέσεις σε δική σου εκπομπή αν θες να βγάλω ειδήσεις. Τώρα θα την κάνεις την είδηση. Μοιράζει τράπουλα ο κύριος Πρόεδρος. Έχει συναντηθεί. Τι έγινε. Κύριε, πώς. Τίποτα δεν έγινε. Πονηρό χαμόγελο. Τους έχω πει ότι στην Ελλάδα υπάρχει πολλή ασωτεία. Πολύ λίπος. Και αλλού στοχεύουν, λάθος στοχεύουν, αλλού είναι το χρήμα. Εσείς τους βρήκατε ή αυτοί σας βρήκατε. Και μου είπανε ότι το πολιτικό σύστημα το εδώ μέχρι τώρα έχουν αντιληφθεί ότι βάζει κάτω από το χαλί της παθογένειας. Σου είπαν ή δεν σου είπαν. Για να καλύψει τα δικά του παιδιά. Σου παιδί. Είπαν ή δεν σου είπαν, Βασίλη, προχώρα. Απάντησε όμως. Αυτό μου το λέει ο ελληνικός λαός. Όχι, όχι. Τα στελέχη της Τρόικας με τα οποία συναντήθηκες. Εγώ το ήξερα. Δεν με και είναι προς τιμή σου, Πρόεδρε, που το παραδέχτηκες δημοσίως. Κύριε Βερίκη, νομίζετε ότι η Τρόικα με αγαπά. Εγώ προτείνω άλλους τρόπους που θα αποδώσουν και στην Τρόικα ευθύνες για τα λάθη της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Α, η προσέγγιση από ποια μεριά ήρθε. Η είδηση απόψε είναι ότι ο Βασίλης Λεβέντης έχει συναντηθεί. Ποιο μπήκε πιο τυχαία, τυχαία συναντηθήκαμε. Τυχαία, στο Βυζαντινό. Που είναι υπάλληλοι. Ναι, όλοι υπάλληλοι. Όχι, των τυχαία συνάντηση τρώγατε. Δεν και είναι από του διαπραγματευτέ κάποιο. Όχι. Αλλά εγώ έχω και φιλίε γενικώ. Απαγορεύεται να έχω. Έγιναν συστάσει. Λέω πω ποινικοποιήθηκε η φιλία. Τώρα, ανάπτυξη. Μου είπατε, κύριε Πρόεδρε, μάλιστα. Πήγαινε και διάβασε. Δεν είπατε τα άλλα 9 σημεία όμως. Θα τα πω όλα. Όλα θα τα πω. Τα έχω μπροστά. Βάλατε αυτά επί των οποίων μπορούσατε. Πρέπει να βγάζουμε και τις ειδήσεις, Πρόεδρε. Βάλτε και τα άλλα. Καταρχήν, ότι δεν ο πρόεδρος δημοκρατίας να πέσει το ίμιση αυτό ο τώρα του, μετά θα σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα τα διαβάσω όλα. Αυτό το θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, θα τα διαβάσω όλα. Αλλά θα σας παρακαλέσω, ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να σας λιβανίζει. Δηλαδή, ο ρόλος μου. Και ο ρόλος των συναδέλφων να σας ρωτούμε ναι, εκεί όμως, όπου μπορεί να βγει η είδηση ή η πληροφορία. Ξέρετε πώς σας αγαπώ. Είπατε ότι τα μέτρα που προτείνω είναι σκληρότερα και από τη Τρόικα. Ναι. Μπορεί να είναι σκληρότερα. Το είπα σε εσάς, δεν το είπα πίσω από την πλάτη σας. Το είπα για να απαντήσετε. Όμως στην δημιουργία οικονομικού αποθέματος, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τους φτωχότερους. Δώσατε απάντηση. Και η απάντηση κρίνεται από αυτούς που μας ακούν. Τώρα. Μου λέτε, διάβασε στο τέλος που λέω για την ανάπτυξη. Να σας πω τι λέτε για την ναι, ανάπτυξη. Παρακαλώ. Γιατί και εκεί τώρα θα μου πείτε πάλι επικρίνεις. Ναι. Δεν επικρίνω, αλλά το να λέτε ως τα δύο σημαντικότερα σημεία για την ανάπτυξη, πρώτον, το να επιστρέψουν με ήπιο νόμο τα χρήματα που έβγαλαν για διάφορους λόγους οι Έλληνες στο εξωτερικό από το 9 και εντεύθεν, και δεύτερον, και να συμφωνήσουν... Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρώτο. Συμφωνώ.
αλλά για μένα δεν είναι το κύριο. Το κύριο... Ξέρετε τι θα σήμαινε για τις τράπεζες να γυρίσουν 130 δι. Καταρχήν το με ήπιο νόμο θέλει μια συζήτηση. Ο ήπιος νόμος, δηλαδή, ξέρετε είναι κατά τη γνώμη. Δηλαδή η να συζήτηση, πρόστιμο, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι συζήτηση φόρο, θέλει. Πρόστιμο, αν εμείς που κρατήσαμε τα λεφτά σε ελληνικές τράπεζες, ακούστε, είμαστε μπιπ. Ο ήπιος νόμος, ξέρετε ποιος είναι, κύριε Νίκο, η νέα έκδοση του ήπιου νόμου. Να τα φέρουν και αντί να δώσουν 15% που λέει ο Τσίπρας, να υποχρεωθούν να επενδύσουν το ίμιση του ποσού εντός Ελλάδος. Αυτό μου αρέσει. Αυτό ακούγεται αυτό ωραίο. Αυτό πολύ ωραίο πρόταση. Αυτό ακούγεται ωραίο. Το έχετε ακούσει από άλλο κόμμα? Όχι. Όχι. Αυτό ακούγεται καλή πρόταση. Α, και τώρα κάτι, το... Θεέ μου που... Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι με το μιλίχιο ύφος σας διαλύεται και καριέρες δημοσιογράφων. Το μιλίχιο ύφος είναι τελευταία εφεύρεση πολιτική. Γιατί παλιότερα. Ας συνεχίσουμε. Παλιότερα είχε και περίοδο. Χαμός γινόταν. Που ήταν, τα έλεγε αλλιώς. Ναι, αλλά έχει καταστρέψει καριέρες. Σε τι καριέρες αναφέρεις? Καταστρέψαν από μόνες τους οι καριέρες. Τι καριέρες? Ήσουν μικρή τότε. Που γίνανε υπουργοί μετά. Που γίνανε υπουργοί μετά. Προήχθησαν. Ήταν η γαμπρή του Τσαλδάρη και προήχθησαν. Ε, καλά τώρα. Είπαμε να τα βάλουμε. Ψεύδομαι. Τώρα θα μας δώξει και τους δύο. Κακία είναι να λες ότι ο Παναγιωτόπουλος, αν δεν ήταν γαμπρός του Τσαλδάρη, δεν θα είχε προαχθεί. Κατά τη γνώμη μου θα είχε προαχθεί. Πώς θα είχε? Ναι. Δεν λέω ότι είναι ανάξιος, γιατί είχε τηλεοπτική προβολή, συμφωνώ, η οποία έχει αποδειχθεί καλός ή κακός, κακός είναι, κατά τη γνώμη μου. Εγώ λέω ότι είναι γράμματος, ωραία, αλλά στην πολιτική την εποχή που μπήκε, αν δεν είχες μπαρμπάδες μάλλον. Ναι, βέβαια, τα ίδια λένε τώρα για το γιο σας που έγινε. Να γίνεις αμέσως υπουργός. Εν πάση περιπτώσει τώρα... Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, σε σχέση με την εικόνα του Βασίλη Λεβέντη εκείνης της εποχής, που είχε συμβεί και αυτό το πραγματικά απαράδεκτο γεγονός, που όλοι τότε το είχαμε κατακρίνει με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τότε ήταν ένας διαφορετικός Λεβέντης αυτός που έκανε τις εκπομπές και είχε το φραπέ δίπλα του. Θέλω λοιπόν να ξέρω από τον Βασίλη... Είχα τα ίδια έλεγα απλά. Είχατε άλλο ύφος. Έπεφτε και κανένα μπινελί. Έπεφτε και κανένα μπινελί. Το κανένα είναι περιττό, πολλά. Εκείνο που μετράει για να συγκρίνεις έναν άνθρωπο προ 30 ετών και τώρα είναι ανεπρέσβευε τα ίδια. Η ουσία ήταν τα ίδια. Αυτό μετράει. Η ουσία λέτε είναι ίδια. Αλλά. Θεωρείτε ότι έχετε κάνει πολλά βήματα όμως από τότε μέχρι σήμερα. Οριμάσατε πιο πολύ, θυμώνετε λιγότερο σήμερα. Αν ένας σήμερα δεν διδάσκεται και από τα λάθη του, ναι, τι, εγώ θέλω... δεν είναι σόφρον. Σωστά. Σωστά. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επανέρχομαι. Έχει δίκιο ο Πρόεδρος να λέει ότι πρέπει να διαβάσω και τα υπόλοιπα μέτρα που προτείνει. Όπως για παράδειγμα το να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους οι αποσπασμένοι στο δημόσιο, που είναι μια μεγάλη πληγή, κατάρα θα έλεγα, 12.000 για άτομα του δημοσίου, όπως το να υπάρξει εντοπισμός των αργόμισθων με αναδρομή και έρευνα σε βάθος δεκαετίας στο δημόσιο στις ΔΕΚΟ και απόλυση των αργόμισθων για να καθαρίσει το δημόσιο. Δήμους, και στους δήμους. Όπως πολλά, το ότι μιλάει για μείωση κατά 50% του μισθού όλων των αιρετών, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό μέχρι τους υπουργούς. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Αυτό μας τα είπαν κι άλλοι όμως, Πρόεδρε, έτσι. Αυτά μας τα είπαν κι άλλοι. Αυτό έχει πει και κάτι άλλο. Αλλά το πρότεινε με επίσημη επιστολή στον Πρωθυπουργό. Ναι, αλλά σε λίγο θα τα πούμε τώρα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Είπα, Δήμο, πριν για τη μείωση κατά 50% που προτείνει ο Πρόεδρος του μισθού όλων των αιρετών. Μέχρι και στους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τους Περιφερειάρχες, τους Μητροπολίτες. Θα τον αφορήσουν. Εγώ τον προειδοποιώ. Γιατί και οι στρατιωτικοί και οι δικαστές αλλά και οι Μητροπολίτες δεν παίζουν με το δικό τους το βαλάντιο. Αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα. Άρα εσείς όμως έχετε πει, δηλώνετε δηλαδή ότι οι κλάδοι αυτοί δεν αγαπούν. Δεν λέω τίποτα. Εσείς λέτε. Τον κόσμο. Όμως εσείς έχετε πει και κάτι άλλο. Πέρα
του 50% που λέει ο Νίκος ο Χατζηνικολάου. Έχετε πει να κοπεί και η κρατική επιχορήγηση. Και τώρα λοιπόν... Και να αντικατασταθεί σε είδος. Δηλαδή εσείς πώς θα φτιάξετε κόμμα. Ο μόνος τρόπος για να φτιαχτεί κόμμα είναι το χρήμα κατά εσάς. Όχι, θα μας πείτε ποιο είναι. Στον κόσμο θα το πείτε. Αφήστε πει. Καταρχάς υπάρχει το σύστημα Αμερικής, το επίσημο, που να παίρνει ας πούμε 500 ευρώ ή ένας κεντρών ή το ΠΑΣΟ και να το γράφει αμέσως στο ίντερνετ. Υπάρχουν επιχειρηματίες. Ένα δολάριο από το κράτος. Υπάρχουν επιχειρηματίες που νομίζετε ότι είναι έτοιμοι να σας δώσουν το κάτι της και να το βγάλουν στο διαδίκτυο. Σήμερα είναι αυτή η ελληνική εκτός πραγματικότητα. Αν υπάρχει ένα καθεστώς εδώ που διώκει όποιον επιχειρηματία θέλει να δώσει 100 ευρώ στην Ένωση Κεντρών να ακουστεί. Εκτός αν ζούμε πια σε εποχές μεσοπολέμου που αν ακουγόταν ότι είσαι αριστερός. Εσείς τι νομίζετε, πού ζούμε? Σου παίρνανε το κεφάλι και δεν έπιανε ποτέ η οικογένειά σου δουλειά. Δηλαδή στην Ελλάδα. Εσείς μας είπατε λίγο πριν, πρόεδρε, με συγχωρείτε, να 100 ευρώ. Μας είπατε λίγο πριν ότι σε 6 μήνες ο γιος σας, αφού θα ασκήσει το βουλευτικό αξίωμα, θα φύγει από τη Βουλή και θα ασχοληθεί με το κόμμα. Ενώ τον έχεις πάρει από την πολυεθνική εταιρεία που έκανε καριέρα, του κατέστρεψες μια καριέρα, τον έβαλε στη Βουλή 6 μόνο μήνες, του καταστρέφεις δεύτερη καριέρα και μετά τον στέλνεις στο κόμμα και στο κόμμα του κόβεις το μισθό, την κρατική επιχορήγηση. Γιατί να σε ακολουθήσει ο γιος? Δηλαδή έπρεπε να παίρνει μισθό από το κόμμα, έτσι μόνο να μένει. Δηλαδή πώς, τι θα γίνει αυτό? Θα διδάξουμε τον κόσμο ότι ελάτε στο κόμμα να πάρετε μισθό. Μα, αυτά που λέτε είναι τόσο, ακούγονται τόσο πολύ ωραία για να είναι αληθινά. Περιμένετε λοιπόν. Λίγη υπομονή. Εγώ διαισθάνομαι ότι αυτό που σας είπε η Χριστίνα η Κοραή, ότι σε 6 μήνες, ξέρετε τι φοβάμαι, ότι σε 6 μήνες δεν θα διώξετε από τη Βουλή το γιο σας και θα πάρετε και την κρατική επιχορήγηση. Γιατί τώρα μας θα δίνετε τόσο αγγελικά πλασμένα που δεν είναι, που δεν ζούμε. Εγώ σας είπα ότι η Ένωση Κεντρών, να ολοκλήρωσω, η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ ενός μοντέλου να κοπούν τα κρατικά χρήματα. Όχι να είναι τα κόμματα χωρίς χρήματα, δεν είπα αυτό. Αλλά να χρηματοδοτούνται φανερά, σε είδος. Δηλαδή ο Δήμαρχος Δράμας να πιάνει ένα κτίριο και εκεί να συστεγάζονται τα γραφεία όλων των κομμάτων. Με κοινό τηλεφωνητή κάτω. Να συστεγάζονται όλα τα γραφεία. Αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια. Που το κράτος δηλαδή να δίνει σε είδος και σε εφόδια. Δηλαδή μετά τα ψηφοδέλτια τα οποία τώρα... Στην Καβάλα, για παράδειγμα, με τη Χρυσή Αυγή, στο διπλανό γραφείο. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση. Αυτοί, επειδή είναι βίαιοι, θα είχαν. Εγώ δεν θα είχα. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε, μπορείτε να μην τα πάρετε αυτά τα λεφτά. Το σκεφτήκατε αυτό καθόλου, αυτή την κρατική επιχορήγηση. Βεβαίως. Γιατί, ξέρετε, λένε, ωραία, κάνουν διάφοροι δηλώσεις, αλλά στο τέλος και τα λεφτά παίρνουν λοιπόν, και τα αυτοκίνητα παίρνουν, να λένε κάτι, αφού δεν συμφωνούν όλοι. Αν το όλοι κάνω άλλοι, μόνο εγώ και δεν τα πάρω, θα είμαι ο ρόλος του βλάκα. Άρα λοιπόν, όχι, όχι. Έτσι λένε και εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο. Συγγνώμη, ο Νικολόπουλος που λέγανε πάλι εδώ, ο Νικολόπουλος του Καμένου, ενώ ανήκεις κόμμα που τα παίρνει, μου έκανε ερώτηση αν θα τα πάρω εγώ. Α, δεν μας είπες αυτό όμως... είναι νομιμοποιείται. Με συγχωρείτε, πρόεδρε. Κύριε, το θυμόσαστε, νομίζω τον ελληνικό ήταν ή όχι. Ναι, δεν το διευκρινίσετε αυτό. Και με ρώταγε αν εγώ θα τα πάρω. Ναι. Και ανήκει εκείνο κόμμα που τα παίρνει. Τώρα αυτό είναι, με συγχωρείς Δήμος, διαφωνώ μαζί σου. Γιατί? Είναι λένε σαν αυτό που ρωτάγανε παλιά τους κομμουνιστές, αν θα δώσουν την περιουσία τους στους φτωχούς. Ναι. Μόνοι τους αυτοί. Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν... Εγώ όμως προεκλογικά. Δεν είναι αυτό, προεκλογικά δεν είχα καταλάβει αυτό το πράγμα. Η πρόταση είναι να αλλάξει για όλους, όχι μόνο για τον εαυτό του. Ή στο ίντερνετ, στο αντιδιαπλοκή. Εγώ άκουγα τον Βασίλη Κολεβέντη. Δεν λέει ότι οι άλλοι θα παίρνουν και εμείς δεν θα παίρνουμε. Εγώ άκουγα τον Βασίλη Κολεβέντη. Λέει ότι θα καταβάλουμε προσπάθεια να γίνει σε είδος και εφόδια για όλους. Τώρα το διευκρίνησε. Τώρα γίνεται κατανόητο. Είναι γραμμένο στην ιστοσελίδα μας. Πρόεδρε μου, όταν σ' άκουγα. Όταν σ' άκουγα στην τηλεόραση, δεν καταλάβαινε αυτό. Και η απόφαση, αν θέλετε, η προσωπική μου, κύριε Νίκο, η προσωπική μου απόφαση είναι να πληρώνουμε τα λίγα νίκια και τα άλλα λεφτά να μην τα παίρνουμε. Δηλαδή, από τις εκλογές του Ιανουαρίου που είχαν γίνει, δικαιούμασταν 185.000 ευρώ. Άρα, και έχω λάβει μόνο 15. Θα την πάρετε την κρατική επιχορήγηση. Βιάζεστε. Ενώ είχε δικαίωμα να πάρει 185.000. Και γιατί δεν τα πήρατε, κύριε πρόεδρε? Εδώ θα συναντήσετε από τους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών και από το κόμμα της Ένωσης Κεντρών ένα νέο ήθος.
Και θα περίμενα και από εσάς όταν το συναντήσετε αυτό το ήθος. Μα το να έχετε τη δύναμη να το επιβραβεύσετε. Βεβαίως και όχι να το στυλιτεύετε. Όχι, δεν το στυλιτεύω. Μα γιατί μας παρεξηγείτε. Σας δίνω την εντύπωση ότι είμαι κακοπροαίρετος απέναντί σας. Σας δίνω την αίσθηση ότι είμαι κακοπροαίρετος απέναντί σας. Ναι, γιατί βιάζεστε. Γιατί δεν βιάζομαι. Μα έρχεται, τον άλλο μήνα είναι αυτό. Και θέλω να ξέρω και θα σας πω μπράβο, μπράβο και 10 φορές μπράβο. Περιμένετε, εάν λοιπόν δεν πάρετε τα χρήματα. Περιμένετε αυτό να είναι το νέο ήθος. Ιδιαίτερα αν χρειαστεί ο Τσίπρας στους βουλευτές μου, θα τα κάνει όλα αυτά που λέω. Δεν δίνω ψήφο εγώ αν δεν τα κάνει. Και το λέω τώρα να τα ακούσει ο ίδιος. Κύριε Πρόεδρε, γιατί διέδωσαν κάποια κανάλια εχθές και προχθές ότι δίνω ψήφο έτσι. Και με πήρε ένας δημοσιογράφος ονόματι, πώς λέγεται εκείνος που είναι κάθε Κυριακή στον... Το Μέγκα, στο, Χασαπόπουλος, όχι ο Ιρδάνης, ο Νίκος ο Χασαπόπουλος. Γράφει το βηματοδότη. Του Βήμα. Και μου λέει, δίνεις τελικά ψήφο έτσι, χωρίς ο Τσίπρας να συμφωνήσει με τίποτε. Λέει, γιατί έτσι γράψανε. Τα ακούτε. Άρα τώρα, λοιπόν, κάποιοι βιαστικοί σαν εσάς, προεκλογικά. Λίγο βιαστικοί. Δεν είμαι βιαστικοί. Κύριε Πρόεδρε. Ζητώ υπομονή. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά. Δεν είμαι θάγη. Αλλά αυτά που θα δείτε στην Βουλή θα προξενήσουν ταραχή εις πολλούς. Τι τώρα προεκλογικά δηλαδή, λέγατε. Αν θέλει ο Τσίπρας την ψήφο της Ένωσης Κεντρών, πρέπει να μειώσει το μισθό του κατά ίμιση, ο πρόεδρος με κατά ίμιση, ο άνθιμος. Δεν το βλέπω με τον να Ιερόνιο. Μπαίνετε στην κυβέρνηση. Δεν θα το κάνουμε. Θα ξανακάνουμε εκλογές. Είναι δύσκολο αυτό. Ο Λεβέντης, επειδή αυτά τα μέτρα που ζητάω, είδατε να είναι κάτι για μένα. Όχι. Όχι, αλλά είναι πολύ αυστηρή. Τι ζητάω λοιπόν, κύριε Νίκο μου, πράγματα που αφορούν την κοινωνία. Λοιπόν, τώρα, όταν διαπραγματεύεσαι για την κοινωνία, πίσω δεν μπορείς να κάνεις κάτι μόνο. Και εκείνος που πρέπει να κάνει πίσω είναι ο εξουσιαστής, ο οποίος νόμιζε ότι τα είχε όλα δικά του και αποδεικνύεται ότι δεν έχει τίποτε. Κύριε Πρόεδρε, προεκλογικά είχατε πει θα είμαστε τρίτο κόμμα και λέω όχι σε συγκυβέρνηση με χαραμοφάιδες. Δύο ερωτήματα. Ζητούσα να είμαι τρίτο κόμμα. Ναι. Ζητούσα. Πιστεύατε ότι και θα ζητούσα έχετε... Ζητούσα ακριβώς για να γίνει συγκυβέρνηση Ένωσης Κεντρών και του πρώτου κόμματος. Καταρχήν, ποιοι είναι οι χαραμοφάιδες. Μιλούσατε για χαραμοφάιδες. Ποιους εννοούσατε. Για πέστε μου πώς το είχα πει για να δω. Όχι σε συγκυβέρνηση με χαραμοφάιδες. Δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι μοναδικό κριτήριο σε όλη τους την καριέρα είναι πώς θα αποσπούν χρήματα. Υπάρχουν βουλευτές, κύριε Νίκο, που είναι 30 χρόνια βουλευτές. Και αν δείτε στη Βουλή, ούτε μία σοβαρή αγόρευση δεν έχουν κάνει. Έχουν αποσπάσει λοιπόν μισθούς 30 ετών αυτοί, όλοι. Έχουν ιδιαίτερους, 8-10 ιδιαίτερους και το μόνο που κάνουν είναι πελατειακές σχέσεις. Αυτούς εγώ τους θεωρώ χαραμοφάιδες, δηλαδή βουλευτές οι οποίοι δεν παράγουν ουσιαστικό έργο νομοθετικό ή κοινοβουλευτικό. Εισπράττουν τους μισθούς και μετά ψηφίζουν με κομματική πειθαρχία. Πώς? Τους καλούν να ψηφίζουν. Πώς? Τα κόμματά τους τους καλούν να ψηφίζουν ή να καταψηφίζουν. Ναι, αυτό εννοείται. Έπρεπε τα κόμματά τους, αν είχαν λίγο φιλότιμο, να τους πετάξουν έξω. Αλλά επειδή μα δεν υπάρχει τα φιλότιμο. Κόμματα είναι αυτή η στρατηγική. Επειδή δεν υπάρχει τέτοιο φιλότιμο. Μήπως όμως τα κόμματα έχουν τελικά αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή, και ιδιαίτερα τα δύο κόμματα εξουσίας καλούν τους βουλευτές να στηρίξουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ή να καταψηφίσουν από την άλλη. Χωρίς και να δεν ξέρουν φταίει μόνο ο βουλευτής. Πιθανότατα. Χωρίς. Δηλαδή, μήπως η κριτική σας είναι ευρύτερη για το πολιτικό σύστημα. Και ο Πάγκαλος τώρα είπε ότι δεν το είχε διαβάσει ούτε αυτός. Δύο κορυφαίοι παράγοντες που εσείς ξέχασαν το διαβάσατε να αυτό το τελευταίο, το τρίτο του κυρίου Τσίπρα, της κυβέρνησης Τσίπρα. Το διαβάσατε αυτό το τελευταίο. Ποιο? Το αυτό που ο υπεγράφει, το μνημόνιο. Ναι, έχω τον κύριο Σφαέλο που μου το έχει διαβάσει και μου έχει υπογραμμίσει κάποια πράγματα. Τα σημαντικά σημεία. Γιατί είναι και πολλές σελίδες. Και με τους φίλους του, τους Τροϊκανούς, τα συζήτησε στο Θα έρθουν δίνουμε. Και οι Τροϊκανοί να με ενημερώσουν και τον κύριο Βερίκιο. Λοιπόν, εδώ έχω μία. τον οποίο θα πάρω σύμβουλό μου, γιατί επειδή είναι καχύποπτος. Εδώ έχω μία δήλωσή σας. Θέλετε καχύποπτους δίπλα σας ή τους εξαντώνετε? Όχι, ίσα ίσα. Ξέρετε πόσους σαν εσάς έχω. Τώρα, στην ίδια συνέντευξη, στο News 247, λέγατε ότι αν ο Τσίπρας σοβαρευτεί, θα με βρει συμπαραστάτη. Εννοώ σοβαρευτεί, τι εννοώ. Σοβαρεύτηκε. Ναι, ακούστε τι εννοώ. Ψηφίζοντας μνημόνιο. Είχε τα βαρύδια της δραχμής, τα οποία τον κατέστρεφαν και τα οποία επέτρεπε να περιοδεύουν στα κανάλια
και να δίνουν το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Το προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος το δίνει, ο κύριος, να μην λέμε τα ονόματα τώρα, να μην τους προσβάλλουμε τους ανθρώπους. Δραχμιστές, Λαφαζάνης, Στρατούλης, Κωνσταντοπούλου, Ήσυχος και ανήσυχος. Και ανήσυχος. Ναι, όλοι αυτοί λοιπόν, ήταν κάθε μέρα η πρώτη και καλύτερη. Ο Τσίπρας τους άκουγε ότι το πάνε για δραχμή και απειλούσαν τους ξένους ή συμφωνούν μαζί μας ή... Αλλά ο Τσίπρας τους άφηνε γιατί χρειαζόταν την ψήφο. Σοβαρότητα λοιπόν τι θεωρώ, να μην αφήνει τέτοια πράγματα, κηρύγματα μίσους στα κανάλια και λαϊκιστές τέτοιας μορφής. Εγώ δεν θα άφηνα ποτέ, δηλαδή, αν ήμουνα με το ευρώ βέβαια, δεν θα άφηνα ποτέ βουλευτές μου να κηρύσουν μίσος. Μόνο και μόνο για να παίρνουμε ψήφους. Κύριε Πρόεδρε, εδώ σε μια συνέντευξή σας στο ΑΠΕ, λέτε θα δώσω βοήθεια στον Τσίπρα αν τα βρει μπαστούνε με τον Καμένο. Αλλού και πριν μας είπατε, σχέσεις, είναι λοιπόν δεξιός άνθρωπος και λοιπά πολύ ο κύριος Καμένος. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να φύγει απαρατήρητο ότι στους 7 μήνες διακυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, η Ανέλα αποδείχθηκαν ο πλέον σταθεροποιητικός παράγοντας. Δηλαδή η κυβέρνηση. Ναι, αλλά έκανε κάποια πραγματάκια που προσέβαλαν την Ελλάδα. Δηλαδή μίλησε για Κούγκη, απειλούσε τους Ευρωπαίους, λες και είναι ο καπετάν ένας, ο Νταΐς. Τέλος πάντων, έκανε ο μόνος εθνικόφρονος. Ο μόνος εθνικόφρονος είναι αυτός. Αυτό που λέει η Χριστίνα, στο ίδιο τραπέζι και με τον Καμένο υπάρχει περίπτωση ο Βασίλης ο Λεβέντης να κάτσει. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί πρέπει. Άρα θα πρέπει να το γιατί αυτός είπε ότι τον ψεκάζουν. Στο ίδιο εντάξει, τραπέζι δεν μπορούμε. Το είπε αυτό. Δεν το είπε. Δεν το είπε. Σίγουρα. Του χρεώθηκε και αυτό, αλλά δεν αυτό το είπε. Πώς το βγήκε αυτό. Το διαδίκτυο έχει βγάλει πολλά. Δεν το είπε. Εγώ δεν έχω εντοπίσει δική του δήλωση. Δεν έχω εντοπίσει. Έχει ψηφίσει ένα μνημόνιο, ωστόσο, έτσι. Έχει καταλήξει να στηρίξει ένα τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, ο Καμένος ακολουθεί την τακτική. Τα ψηφίζει όλα για να παραμένει. Αυτή η τακτική. Πάντως πήρε περισσότερους ψήφους. Ναι, αλλά πιστεύετε ότι τώρα θα φύγει. Δεν φτάνετε πάλι. Ο ψήφος δεν είναι πάντα το κριτήριο του δικαίου. Ναι, γιατί ο Καμένος... Κάποτε πήρε και ο Γούναρης περισσότερους ψήφους από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά 6 μήνες ντουφεκίστηκε. Κύριε Λεβέντη, τότε γιατί νομίζετε ότι θα φύγει ο κύριος Καμένος και θα χρειαστεί ψήφους. Για σας κριτήριο δικαίου είναι η ψήφος. Το ποσοστό. Καλά, μην το αποξιώνετε. Εντάξει, είναι και άλλες συμμετοχές τώρα, κύριε Πρόεδρε. Γενικώς ότι άλλες δεν είναι, είναι το ποσοστό. Ναι, παίζει ένα ρόλο βασικό. Ναι, η αν ιστορία. Δούμε όμως η διαφήμιση λαϊκή που έγινε του Καμένου και η διαφήμιση της Ένωσης Κεντρών είναι ένα προσχήμα. Όχι, μην το λέτε αυτό. Αφού δεν όλα... είναι. Εμένα μου άρεσαν οι διαφήμισεις σας. Όλες οι εταιρείες οι δημοσκοπικές εσάς σας έδιναν πολύ πάνω από τον Καμένο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Τι έφταιξε και τις τελευταίες μέρες μαζεύτηκε το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών. Γιατί έδειχνε μας στην αρχή... Μας εκτός βουλής στις 4 ημέρες. Αυτό αποθάρρυνε ψηφοφόρο. Δεν λέτε, δεν το αντιλαμβάνεστε. Όταν λένε ότι δεν μπαίνει στη Βουλή ακόμα. Και η εικόνα του και Ντέρμπι... Και τότε αντέξαμε... Κύριε Πρόεδρε, και η εικόνα που εμφάνιζαν, που αποδείχθηκε ψευδής, του Ντέρμπι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και αυτή έπαιξε ρόλο. Ήταν ψευδής. Τώρα, μπορείτε... Να ρωτήσω για τον κύριο Καμένο, σε αυτό, ακόμη. Να ξέρετε ότι είδα το Μημαράκι στο αεροπλάνο, γυρίζαμε μαζί από τη Θεσσαλονίκη και μου έπεσε στα αυτή και μου είπε ότι βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Α, το πίστευε πράγματι. Ναι, το πίστευε. Του λέω, θα ζεματιστείτε την Κυριακή. Γιατί του λέω, ξέρω ότι είναι τουλάχιστον 6 μονάδες η διαφορά. Προέδρε, με παρέλαβε ένας Καραχάλιος, ένας άλλος, να με πείσει... Ο σύμβουλός. Ναι, ότι προηγείται. Ότι προηγείται, να με πείσει σε όλο το αεροπλάνο, ότι προηγείται. Του λέω ότι και να μου λες, μέσα από εταιρεία ξέρω ότι ήξερε το 4% της Ένωσης Κεντρών ότι είχε πέσει. Από 5,5 είχε πάει 4. Το ήξερα. Κάνει και... για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μημαράκης. Τώρα δεν είμαι εγώ κατάλληλος. Πάντως εγώ νομίζω όχι, γιατί είναι πολλά χρόνια στη Βουλή. Παιδί του Μητσοτάκη και αυτός και ο Βουλγαράκης. Δεν είναι το νέο. Ο Κυριάκος. Πώς? Ο Κυριάκος. Αυτός έχει, δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω, την κατάρα το Μητσοτάκη δεν έχει. Γιατί? Γιατί το γιατί λέτε από αυτό. Τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα, Μητσοτάκη, Ντόρα, εγγονός, όλοι έχουν υπουργεία, Κυριάκη. Πέντε Μητσοτάκη δεν υπάρχουν. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς βέβαια σας πήρε και τηλέφωνο, σας είπε συγχαρητήρια,
προς τον Τζιτζικώστα σας βλέπω να φλερτάρετε. Ναι. Όχι, όχι, ο Τζιτζικώστας απλά είναι νεότερος. Γιατί κάπου άκουσα ότι κάνατε και μια δήλωση ότι από αυτούς όλους προτιμάτε αυτόν. Στο Μέγκα την έκανα. Με ρώτησαν στο Μέγκα και τους είπα για το μεν Μημαράκι ότι δεν κάνει κατά τη γνώμη μου και είναι αυτοκτονία αν τον διατηρήσουν. Και τους καλώ να το καταλάβουν αυτό. Φιλικά, εγώ είμαι άλλο κόμμα. Έτσι. Και τους καλώ όμως να ξέρουν ότι αν εμείνουν στον Μημαράκη δεν έχουν καμία ελπίδα ανέλυξης. Ο Άδωνης που έφτασε σήμερα ο Άδωνης και ο Βορύδης είναι καλά παιδιά που έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες σε σχέση με το παρελθόν τους που είναι ακροδεξιό, αλλά αν η Νέα Δημοκρατία αποκτήσει από την ακροδεξιά ηγετησία δεν έχει να δει τίποτε από το μεσαίο χώρο. Για τον Κικίλια γίνεται λόγος επίσης. Για τον Κικίλια γίνεται λόγος επίσης ότι μπορεί να είναι υποψήφιος. Εντάξει, και ο Κικίλιας ένας μπασκετβολίστας νομίζω, είναι γιατρός. Ναι. Εντάξει. Εσείς έτσι όπως μας τα λέτε όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε απόψε ως κόμμα πολύ του κέντρου. Πολύ ωραία τα λέει, όλα τα έχουμε καταλάβει. Δηλαδή όταν λέω... Θα σου πω ότι δεν έχω καταλάβει, Χριστίνα μου. Όταν λέω ότι αν μπει ο Βορύδης... Ναι. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από το χώρο το μεσαίο. Εσύ που βρίσκεσαι στην καρδιά του κέντρου. Πώς? Εσύ που βρίσκεσαι στην καρδιά του κέντρου. Που μπορείς κάλλιστα με την ίδια ευκολία να συνεργαστείς και με την κεντροαριστερά αλλά και με την κεντροδεξιά. Γνώμη δίνω. Ναι. Με ποιον δηλαδή καλύτερα θα μπορούσες να συνεργαστείς με την κεντροδεξιά. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Αν έρθει η ώρα της κεντροδεξιάς και θα μπορούσε αυτή να χρειάζεται την Ένωση Κεντρών, μάλιστα, θα μπορούσαμε νέο παιδί να συνεργαστώ 30-40 ετών. Όπως? Με τους γέρους, καταρχάς το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Εσύ δεν έχεις κάνει λέει ότι όποιος έχει κάνει 12 χρόνια στη Βουλή πρέπει να φεύγει. Ναι. Άρα, Κυριάκος, Ντόρα. Ποιοι άλλοι. Πρέπει να φεύγουν. Πώς θα συνεργαστώ με αυτούς. Τέλειωσε ο πρόεδρος. Δεν αφήσατε κανένα. Όλοι έχετε ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα συμβαίνουν γιατί μερικοί το έχουν πάρει αμπάριζα. Κύριε Πρόεδρε, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των οικογενειών. Σε αυτό συμφωνώ. Άρα γιατί μου λέει ο κ. Μερικής. Αλλά σας είδα με συγγενείς τα ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν Τζιτζικώστας και Μπακογιάννης. Εγώ δεν βλέπω άλλον νέο. Η Μπακογιάννη είναι με την Κατάρα, άρα Τζιτζικώστας. Αυτό είναι ήθελε να βγάλουμε σήμερα αρχηγό. Είναι σοβαρό πολιτικό επιχείρημα τώρα ότι είναι Κατάρα. Κατάρα, τι εννοώ, θέλετε να σας πω τι εννοώ. Πολιτική Κατάρα. Όπου πάω, μου λένε ας μπουν και 5 νέοι. Δεν το λέω εγώ. Μεταφέρω τη κοινωνία στο σφίγμα. Ας μπουν και 5 νέοι. Γιατί λέει από τότε. Μου το λένε αυτοί αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν είναι δικό μου ακριβώς. Είναι του κόσμου. Τώρα πείτε για τον μου. Γέρο Μητσοτάκη, μετά για την Ντόρα. Η Ντόρα τώρα. Ποιο, έχει τον αδερφό τη που. Πάντως και ο Τζιτζικώστας είναι ένα πράγμα. Πάντως και μπορεί ο Τζιτζικώστας γιος παλιού υπουργού είναι. Ως δελφίνη. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Κύριε Πρόεδρε, το λέτε. Και ο Τζιτζικώστας πάντως γιος παλιού υπουργού είναι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ, Νίκο, ξέρεις γιατί. Και θα πω και κάτι. Όχι, να πω και την αλήθεια. Ξέρεις γιατί επιμένω απόψε στον πρόεδρο. Ότι όταν έβαλε για περιφερειάρχη, η Νέα Δημοκρατία δεν του δώσε το πρίσμα. Πήγε κόντρα. Αυτό είναι αλήθεια. Και νίκησε τη Νέα Δημοκρατία αυτός. Ναι. Την καθεστική Νέα Δημοκρατία. Πήγε κόντρα. Άρα έχει σημειώσει 1-0 αυτός. Ξέρετε όμως. Αλλά τώρα πάει να γίνει αρχηγός του κόμματος με το οποίο κόντρα. Εντάξει, ο Σαμαράς το πρόδωσε. Το ίδιο. Και έγινε αρχηγός. Κύριε Λεβέντη, ο Σαμαράς έριξε κυβέρνηση και έγινε αρχηγός. Τώρα μπορώ να μάθω κάτι. Τι ήταν αυτό που έφταιξε και επί 27 χρόνια, 26 χρόνια δεν είχατε καταφέρει να μπείτε στη Βουλή. Και τι ήταν αυτό που γύρισε το διακόπτη, άλλαξε τα πράγματα και μπήκατε στη Βουλή τώρα. Καταρχάς, επί 26-27 χρόνια παίρνανε 90% δύο κόμματα. Αυτό είναι αλήθεια. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια. Ποιος λοιπόν μπορούσε να διεμβολήσει. Και ο Τσοβόλας που το κατάφερε την άλλη χρονιά δεν το έσβησε. Δεν το επανέλαβε. Το ίδιο και ο Σαμαράς. Μία φορά το κατάφερε που αυτοί ήταν υπουργοί με χρήματα, με. Πόσες φορές άρα σκεφτήκατε... ήταν ανέφικτο αυτό που πολεμούσα. Εγώ απλά πολεμούσα για να συντηρήσω μία κομματική μηχανή όταν θα χρειαστεί. Γιατί είχα την πρόβλεψη ότι με αυτό που γινότανε, όλοι κάνανε φοροδιαφυγή, όλοι θέλανε να διοριστούν τα παιδιά τους στο δημόσιο,
Όλοι θέλανε να κάνουν φαντάρι στο Κολωνάκι. Όλοι θέλανε, από τα 40 τους σε σύνταξη. Μία τέτοια χώρα είχα προβλέψει ότι θα φτωχεύσει. Κύριε Πρόεδρε, πόσες φορές σκεφτήκατε αυτό να με παρατήσετε? Κρατούσε, δηλαδή είχα προβλέψει την κατάρρευση και λέω ακόμη και στο μυαλό να μπαίνεις ως ενδεχόμενο, ως υποθήκη για το μέλλον, ήταν κάτι. Αλλά μόνο αυτό κράτησε περισσότερο από ό,τι φανταζόμουν. Πίστευα, ας πούμε, να κάτσω 10 χρόνια, 15 στην αφάνεια, όχι 30. Υπήρξε όντως εξόντωση προσωπική. Έχετε δηλώσει ότι η σύζυγός σας ήταν η κολόνα. Αυτή που σας, ακόμη και όταν απογοητευόσασταν πολύ, ήταν εκείνη που σας κρατούσε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πότε και σε ποιες στιγμές, αν θυμάστε, σκεφτόσασταν να τα παρατήσω, πλέον δεν πάει άλλο. Πάντα μετά τις εκλογές. Και τι σας έλεγε έντονη, για να σας δώσει τη δύναμη? Πάντα μετά τις εκλογές υπήρξε έντονη στενοχώρια. Τι σας έλεγε λοιπόν για να συνεχίσετε? Τι σας έλεγε η σύζυγος? Η σύζυγος στην αρχή με άφηνε τις δύο πρώτες μέρες να σκεφτώ. Ωραία. Να σκεφτώ. Γιατί ήλπιζε η γυναίκα. Όχι. Σου λέει μπας και καταλάβει και σταματήσει. Ήθελε να γίνει γυναίκα. Αφού δεν λέτε αλήθεια, αφού σας έλεγε απαράτατα, παράτατα. Σε κάθε άνθρωπο η μία φωνή είναι φωνή παρηγορίας και άλλη φωνή δύναμης. Δηλαδή εγώ και εγώ 5 μέρες μετά τις εκλογές ήμουν ηθικά πεσμένος, στη 10η μέρα ήμουν όρθιος. Άρα λέγεται πάντα. Έδινε δύναμη και ο κόσμος. Δεύτερη δεν έδινε μόνο η γυναίκα, γιατί αν μόνο η γυναίκα να δίνει δύναμη και ο κόσμος να μην δίνει. Πρόεδρε, δεύτερη ερχόντουσαν νέα στελέχη. Η Ένωση Κεντρών παρουσιάζει ένα φαινόμενο που δεν υπάρχει αλλού. Ενώ χάναμε, ερχόντουσαν νέα στελέχη να βοηθήσουν. Ωραία. Και τι μπορούσα να πω, σταματάμε? Και ωραία κορίτσια είδα στις φωτογραφίες. Ναι, αλλά δεν τα βάλε στη λίστα. Ναι, δεν τα βάλατε. Αυτά αν τα βάζατε πριν τις εκλογές θα ήταν βουλευτήνες τώρα. Yeah, μα εσείς έπρεπε να τα βάλετε. Δεν το κάνατε. Και αυτό μετά το κάνατε. Στη λίστα ήταν. Ναι, στη λίστα ήταν. Δεν ήξερε ο κόσμος. Δεν τις είχατε δει. Ήταν. Εμείς δεν τις δείξαμε στα κανάλια. Αυτό λέει ο πρόεδρος. Λάθος. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Πολύς ντόρος έχει γίνει στο διαδίκτυο με δύο θέματα. Το ένα είναι οι παλιές σας προβλέψεις που έπεσαν πράγματι μέσα. Το δεύτερο θέμα όμως είναι αρνητικό. Είναι τα μπινελίκια που λέω εγώ. Το ότι δηλαδή κατά καιρούς είχατε περιλάβει διάφορους και είχαν πέσει και κατάρες. Και... και τώρα τα ρίχνει και απόψε τα ρίχνει, αλλά τα ρίχνει... Μία φορά είναι ένα βίντεο που έχω δει. Για το Μητσοτάκη και για τον Παπανδρέου, όταν πήγαν να κλείσουν το κανάλι. Είχαν πάει τα μάτα πάνω και με καλέσανε νομίζοντας ότι είναι η τελευταία εκπομπή. Και άρχισε και ο κόσμος και έβριζε και εξετράπην και εγώ και είπα αυτή την κουβέντα. Για την οικογένεια Μητσοτάκη και Παπανδρέου. Την επαύριον τότε ζήτησα συγγνώμη. Μάλιστα. Υπάρχει και συγγνώμη στο Ιντερνετ. Αλλά τη συγγνώμη δεν την βάζει κανείς. Το είδατε. Τη συγγνώμη δεν την βάζει κανείς. Δύο-τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Με ένα δίλεπτο βίντεο. Το βγάλαν το βίντεο πάλι αυτό. Πάντα όταν, ακούστε, είμαι ο πιο στοχευμένος αρχηγός. Δηλαδή, το τι γραφόταν στο βίντεο, στο ίντερνετ, το τελευταίο δεκαήμερο, μην το συζητάτε. Πρόεδρε, είχες αποκαλέσει ποτέ ζώα? Τον κόσμο. Τον κόσμο. Είχα πει ότι ψηφίζει σαν τα ζώα. Α, μάλιστα. Είδατε, με ποια έννοια το εννοούσε? Ακούστε δε και αυτό πώς έγινε. Με ποια έννοια? Ήτανε το 1993. Και είχαν βγει τα αποτελέσματα. Και εγώ βρήκα παρά τα αυτά που είχαν πάρει 0-3, 0-4. Και έκανα εκπομπή. Κανονικά. Πετάγεται ένας ήρωνας τηλεθεατής, ο οποίος μου λέει, είδες, έλεγες για τον Παπανδρέου, για τα Ρουσφέτια και τη Νέα Δημοκρατία, είδες πόσο πήρες. Και τι απάντησα? Απάντησα, αν οι συμπολίτες μου ψηφίζουν σαν τα ζώα, δεν φταίω. Το μέλλον όμως θα τους κάνει να πονέσουν. Πάντως αυτή η επιχειρηματική σας... Ποτέ δεν είπα ζώα γιατί... η επιχειρηματική σας τρίπλα να πουλήσετε το κανάλι, ναι, να πάρετε λεφτά, αλλά να κρατήσετε μία ώρα δικιά σας για να λέτε τις απόψεις σας, αποδείχτηκε σωσίβιο σε όλη αυτή τη μακρά πορεία. Το κανάλι δεν τσέπωσα λεφτά. Το κανάλι το... Προσπάθησα απλά να μετέχω στις αυξήσεις κεφαλαίου που θα συνέβαιναν. Γιατί παραμένω μέτοχος.
Α, παραμένετε. Αυτό ναι, είναι ναι. λίγο ασυμβίβαστο. Είστε δηλαδή καναλάρχης. Δεν είναι ασυμβίβαστο με βάση τον νόμο. Δεν είναι ασυμβίβαστο. Μόνο μέτοχος είμαι. Δεν είμαι τίποτα άλλο. Αν είναι πάλι θα το ρωτήσω. Μου είπαν οι δικηγόροι. Αλλά η προσπάθειά μου ήταν το κανάλι να γίνει από μικρό αθηναϊκό. Να γίνει μεγάλο. Καλά, μην τον βγάλουμε και Μπερλουσκόνη τον πρόεδρο. Είπαμε. Εσύ το ήξερες, Νίκο μου, ότι είναι μέτοχος στο κανάλι. Ναι. Ναι, αλλά μικρός μέτοχος, όχι μεγάλος. Ναι, γιατί έχω πολλά άτομα. Δεν είχα. Ήταν γνωστό ότι είχε δικό του κανάλι. Είχε αποδώσει κανένα. Ούτε ένα ευρώ δεν έχω πάρει από το κανάλι. Γιατί τα κανάλια, από ό,τι γνωρίζετε, κύριε Βερίκη, και τα μεγάλα, όχι μόνο το έξτρα. Το έξτρα είναι. Συνήθως έχουν κόκκινους προϋπολογισμούς. Δεν αφήνουν κέρδη. Όχι, οι προϋπολογισμοί είναι πράσινοι. Η κατάληξη είναι. Τα αποτελέσματα. Ναι, είναι κόκκινα. Αυτό ήθελα να πω. Και στο κανάλι νομίζω που δουλεύετε και εκεί πρέπει να συμβαίνει το ίδιο. Να μην έχει κέρδη. Τώρα να ρωτήσω κάτι, στην μισθοδοσία, το ΙΚΑ. Να ρωτήσω κάτι και μετά να πάμε σιγά σιγά στους συμπολίτες μας για να θέσουν τα ερωτήματά τους. Η ώρα του λαού. Εσείς το ξεκινήσατε πρώτος αυτό με τα τηλεφωνήματα των ακροατών. Ο χώρος του κέντρου, ο οποίος κάποτε υπήρξε πολύ ίσχυρος και επί Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά και επί Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος κατάφερε, παρότι αρχικά ήταν η ΕΔΙΚ απ' τη μία και το ΠΑΣΟΚ απ' την άλλη, κατάφερε τελικά να απορροφήσει όλο το χώρο. Αυτός ο χώρος δεν πρέπει να ξανασυζητήσει την επανένωσή του. Δηλαδή, δεν θα ήταν καλό να καθίσουν στο τραπέζι οι γεννηματά, εσείς, ο Θεοδωράκης, που είστε σε αυτόν τον ευρύτερο κέντρο αριστερό χώρο και να συζητήσετε την επανένωση του παλαιού κέντρου. Εγώ είμαι ανοιχτός. Εγώ είμαι ανοιχτός, αλλά μερικοί δηλώνουν... Οι καρέκλες και το ποιος θα είναι επικεφαλής. Να δηλώνουν κεντρώοι και να μην είναι. Λόγω χάρη, ο κύριος Θεοδωράκης επί 17 χρόνια ήταν στην ΕΡΤ. Βασίλευε τότε ο δικοματισμός. Ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί να χτυπηθεί ο δικοματισμός. Δηλαδή, τώρα λέει για κέντρο. Καταλάβατε, γιατί ψάχνει η πόρτα στο χειμώνα. Ο δικοματισμός, ο ένας πόλος του δικοματισμού ήταν η κέντρο αριστερά. Ναι, άλλο θέλω να πω. Το ΠΑΣΟΚ. Ένας, ας πούμε, που αγαπάει το κέντρο, έπρεπε να το αγαπούσε και πριν 10 χρόνια και πριν 20. Ο κ. Θεοδωράκης ήταν στην ΕΡΤ και δούλευε... Δεν τον συμπαθείτε το Θεοδωράκη, το βλέπω σε όλες τις απαντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι το κόμμα... Και άλλα καρφάκια έχετε πετάξει. Του το κάνανε το κόμμα του για να... εμποδίσουν την Ένωση Κεντρών, αυτό πιστεύω. Του το έκαναν. Δηλαδή τον θεωρείτε βασικό αντίπαλο. Να τον πάρει το ποτάμι. Όχι, δεν τον θεωρώ. Στο κέντρο δεν είναι αντίπαλο. Σας λέω, δηλώνει κεντρός ελλείψη ιδεολογίας. Μάλιστα. Ελλείψη ιδεολογίας δηλώνει κεντρός. Με όπως το κι άλλοι, δηλώνει κεντρό και είναι δεξιοί. Και γεννηματά τώρα που ψήφισε μνημόνια, τι είναι κεντρώα. Πέστε μου, είναι. Εσείς δεν θα το ψηφίζατε το μνημόνιο? Όχι. Αυτό. Όχι. 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 Μα εδώ έχετε διαφωνείτε. Πώς είστε έτοιμος? Ποια είναι η άποψή μου? Μα πώς είστε τότε έτοιμος να στηρίξετε την κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία εάν θα εφαρμόσει... αλλάξει ρότα. Ναι, αλλά θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Όχι, όσο και να αλλάξει όχι, ρότα. Όχι, αν αλλάξει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Άλλο είναι αυτό που μας λέτε τώρα. Διαβάσατε τι λέει το κείμενο. Ισοδύναμα, μιλάτε για ισοδύναμα ουσιαστικά. Αλλά... Μιλάω για μια νέα ατζέντα μεταρρυθμίσεων. Γιατί η υφιστάμενη ατζέντα. Εθνική ατζέντα και ναι, όχι του μνημονίου. Ναι, στους στόχους να συμφωνήσουμε με τους ξένους. 1% την πρώτη χρονιά πλεόνασμα, 2% τη δεύτερη, 3% την τρίτη. Αυτό είναι νέα διαπραγμάτευση. Ώστε η χώρα να βγει στις αγορές. Ναι, είναι νέα διαπραγμάτευση. Αλλά το τι είναι τρόπο θα βγει η χώρα στις αγορές, δεν θα ακολουθήσουμε τη συνταγή του μνημονίου. Μιλάτε λοιπόν για μια νέα διαπραγμάτευση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Άμεσα, διότι με αυτήν τη διαπραγμάτευση που έκανε ο Τσίπρας. Με αυτήν τη διαπραγμάτευση, σας απαντώ, που έκανε ο Τσίπρας. Ρίπτονται ξανά όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα, υπερπροστατεύεται ξανά ο δημόσιος τομέας και η χώρα δεν θα βγει ούτε σε 200 χρόνια, άρα ούτε σε 3, τώρα, κύριε Λεβέντη, από το μνημόνιο. Η ερώτηση είναι αυτή που κάναμε τόσο καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν σας πούν όχι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, τι θα κάνετε? Οι ξένοι, όταν δουν πολιτικό όπως το Λεβέντη, ο οποίος δηλώνει Ευρώπη, Ευρώ, είμαι ο πλέον φανατικός οπαδός της Ευρώπης. Άρα μνημόνιο. Ο κύριος Βερίκιος
Πώς θα μπορεί να υπάρξει προχωρήσουμε χωρίς μνημόνιο. Να ολοκληρώσω. Όχι, γιατί έτσι όπως μας τα λέτε με το μιλίχιο ύφος, μπερδευόμαστε περισσότερο. Σίγουρα μπερδεύεστε εσείς. Εγώ ναι. Κάτσε λίγο. Εσείς θέλετε να με ξεκάνετε πριν την ώρα. Όχι, δεν έχω τέτοια διάθεση. Κύριε Λεβέντη, με ενδιαφέρον να ακούω τι θα κάνετε σε περίπτωση που σας πουν όχι. Το επιχείρημά σας, ότι θέλετε να μείνετε. Στην Ελλάδα ξέρετε τι έλειπε. Δεν θέλω να τον παριστώ. Κυρία Τσαπανίδη, ξέρετε τι έλειπε. Η εμπιστοσύνη των ξένων προς την Ελλάδα. Διότι τα κόμματα υπόσχονταν έξω μεταρρυθμίσεις, ερχόντουσαν εδώ και προστάτευαν το πολιτικό σύστημα και δεν κάνανε μεταρρυθμίσεις. Και όταν ερχόταν η επόμενη δόση, τότε ξαναπηγαίνανε και λέγανε κάτι συνέβη έτσι, και, αλλά θα περάσουμε από τη Βουλή όμως ό,τι θέλετε. Και, εδώ, και αυτό έγινε 10, 15, 20 φορές. Ναι, τώρα τι μου λέτε, και έχουν πάτε, αποκτήσει δηλαδή, οι ξένοι λεπτό, την εικόνα λεπτό, ότι είμαστε απατεώνες. Μισό λεπτό, κύριε Λεβέντη. Γι' αυτό είναι και όλη την ώρα εδώ, κάθε 10 μέρες. Για να καταλάβουμε έλεγχος. Λίγο. Διότι δεν μας πιστεύουν, λέτε. Πώς? Δεν μας πιστεύουν. Ούτε τον Τσίπρα πιστεύουν. Είναι εδώ τώρα οι ξένοι, το ξέρετε. Είναι εδώ. Γιατί είναι εδώ? Γιατί δεν πιστεύουν ότι θα εφαρμόσει τη φορολογία για τους αγρότες και για την αλληλεγγύη. Είναι διαβασμένο ο Πρόεδρος. Για να κάνουν παρέμβαση. Ένσταση, καταλάβατε. Τον εφαρμοστικό νόμο θα τον ψηφίσετε? Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι μνημονιακός. Και εξ αρχής ήμουνα υπέρ του να κόψουμε τις παθογένειες από το δημόσιο και από το ιδιωτικό τομέα. Και στον ιδιωτικό υπάρχουν παθογένειες, θάλασσοδάνεια που δίνανε τράπεζες. Πολλές παθογένειες. Και δι' αυτού του τρόπου να μηδενίσουμε το έλλειμμα, να ακούσετε λίγο και να πείτε μετά. Ναι, βεβαίως. Δι' αυτού του τρόπου να μηδενίσουμε το έλλειμμα και να πάμε στους ξένους. Και να τους πούμε, θέλουμε από εσάς, πρώτον, τα ομόλογα των 5 πρώτων ετών να διαχυθούν στο περαιτέρω μέλλον με μηδενικό επιτόκιο. Περίοδο χάριτος δηλαδή. Ναι, περίοδο χάριτος. Μάλιστα. Ώστε αυτά τα λεφτά που είναι 25 δις ετησίως να τα ρίχνουμε εντός Ελλάδος για να δημιουργηθεί ανάπτυξη, γιατί η χώρα έχει γίνει νεκροταφείο. Δεν είναι 25 και δεύτερον, τα 130 δις συγγνώμη, τα χρήματα Ελλήνων που τα βγάλανε στο εξωτερικό. Δεν είναι 25 δις από εδώ και μα δεν αφήνετε να μιλήσω. Μα δεν είναι 25 δις από εδώ και στο εξή. Μα συγγνώμη, κύριε Λεβέντη, μιλάτε για λεφτά. Δεν είναι 25 δις και νομίζω ότι φέτος είναι πολύ λιγότερα. Είναι πολύ λιγότερα. Πόσα είναι? Μισό λεπτάκι, κύριε Λεβέντη. Τα έχετε μετρήσει εσείς? Μα βεβαίως, έχω δει τι έχουμε να αποπληρώνουμε. Και πώς οι υποχρεώσεις της χώρας είναι λοιπόν και τα έντοκα γραμμάτια. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Δεν είναι μόνο τα ομόλογα. Μπορώ λίγο, σας παρακαλώ. Όλα μαζί. Ακούστε με λίγο. Πόσα είναι λοιπόν? Ακούστε με λίγο. Από εδώ μέχρι και το 2020. Ό,τι και να γίνει, ακόμη και αν μας ρυθμίσουν το χρέος, καλύτερα δεν πρόκειται να πάμε ποτέ. Γιατί? Γιατί έχουμε πολύ λίγα λεφτά να δίνουμε σε ετήσια βάση ως αποπληρωμή χρέους, ομολόγων και όλα. Πώς μου απαντάτε? Με πολύ λίγα. Μερικά δις, λοιπόν, ένα, δύο, πέντε το χρόνο. Άρα η χώρα δεν έχει καθόλου υποχρεώσεις? Έχει, αλλά έχει μικρές. Τέλος πάντων, το αίτημά μου είναι σαν Ένωση Κεντρών. Είναι πολύ χαμηλά. Το αίτημά μου είναι σαν Ένωση Κεντρών. Και αυτό ζητώ να μας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ για να το λέμε. Να πάνε από το ποσό. Εδώ διαμαρτυρόμαστε όλα τα χρόνια ότι ό,τι χρήματα παίρνουμε από τα μνημόνια τα επιστρέφουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό να πάψει ζητώ. Δηλαδή όταν παίρνουμε κάποια λεφτά να μπαίνουν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που λέτε είναι διαπραγμάτευση του χρέους. Πώς? Αυτό που όχι, λέτε τώρα. Το χρέος έχει υποσχεθεί οι ξένοι αυτό από το 2012. Κάτι που δεν ξέρετε όλοι εδώ. Έχουν υποσχεθεί από το 2012 οι ξένοι. Όταν φτάσουμε στο 3% πλεόνασμα με μόνιμο τρόπο, όχι με βάρβαρα μέτρα έκτακτα, αλλα με μόνιμο τρόπο, και 200 να είναι το χρέος, θα το πάνε 118. Θα πετύχει, έχουν δεσμευτεί θα για κούρεμα θα πετύχει όταν ο Τσίπρας γίνουν οι μεταρρυθμίσεις και όταν η χώρα βγει στις αγορές. Και ο Τσίπρας κακώς πιέζει για κούρεμα τώρα. Ή τώρα η χώρα τι έχει δείξει, τι έχει δείξει η χώρα, κύριε Νίκο, για να ζητάει κούρεμα? Τώρα είναι τελείως χαριστικό. Θα πάρει κάποια επιμήκυνση και κάποια μείωση επιτοκίου. Θα πάρει αυτό που λέω εγώ. Θα πάρει. Δηλαδή διάχυση στο μέλλον με μηδενικό επιτόκιο. Ναι, αυτό θα πάρει. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφω και ο λόγος στους συμπολίτες μας. Βεβαίως, αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να παρέμβετε. Αφού να... μας αποπέρνει, κύριε Νίκο. Μας αποπέρνει το πρόεδρο. Το κύριε Νίκο θα μου μείνει από ό,τι βλέπω. Πάλι καλά, από τον Μπαρμπανίκο είναι καλύτερο. Λοιπόν, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Βασικό, τελείωσε. Φαν κλαμπ, οπότε μπορούμε και ρωτάμε τα πάντα. Επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη,
Και μπαίνουμε τώρα στα ερωτήματα των συμπολιτών μας, κύριε Πρόεδρε, που είναι εδώ για να σας ρωτήσουν. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Ελάτε. Καλησπέρα. Κώστας Κότσης ονομάζομαι και είμαι φοιτητής οικονομικά σπουδάζω στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έχετε πει, έχετε μιλήσει για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Από παλαιότερες συνεντεύξεις σας και ομιλίες σας στο διαδίκτυο. Και συγκεκριμένα στη διακαναλική συνέντευξη τύπου που είχατε δώσει το Γενάρη του 2015, πριν τις εκλογές, είχατε πει ότι το 60% του χρέους, είχατε πει εσείς τότε, ότι το 60% του δημοσίου χρέους προέρχεται από εκεί. Όντως ισχύει αυτό και αν ισχύει και αν εξακολουθείτε να έχετε αυτή την άποψη, πώς ακριβώς θα λυθεί αυτό το θέμα? Εξακολουθώ και το πιστεύω ότι αυτά που συνέβησαν το 1999 ήταν κομπίνα οργανωμένη στο χρηματιστήριο. 32-3 δραχμές ήταν τα λεφτά. 32-3 δραχμές ήταν τότε τα λεφτά που αφυρπάγησαν. Κάθε 3 δραχμές είναι 3 δις ευρώ. Άρα 96 δις ευρώ πάρθηκαν, τα οποία σε αντιστοιχεία νομισματική σήμερα, γιατί τότε ήταν δραχμές, είναι γύρω στα 200. Και συγκρινόμενα με το 340 περίπου που είναι το χρέος, είναι υψηλό. Και θεωρώ ότι γλίτωσαν όλοι. Και γλίτωσαν, αν θέλετε να σας πω με τι μέθοδο, αγόραζαν ακριβά. Δηλαδή κάνανε αγορές, όσοι παίρνανε τα χρήματα από το χρηματιστήριο, κάνανε αγορές και γράφανε πολλαπλάσιο τίμημα και δίνανε μόνο το 5% φόρο μεταβίβασης ανωνύμων μετοχών. Καταλάβατε, με αυτόν τον τρόπο αγόραζαν ακριβά. Και έτσι τα λεφτά δεν πήγανε για το σκοπό που έπρεπε να πάνε. Τώρα το ζήτημα αν θα υπάρξει τιμωρία ή προσπάθεια να επιστρέψουν αυτά τα λεφτά είναι ένα ζήτημα που θέλω να το συζητήσω και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μεϊμαράκη. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Παπά Κωνσταντίνου Βασιλική. Και θα ήθελα να αναφερθώ στις δηλώσεις του παρελθόντος ή όπως αναφέρατε κατάρες, οι οποίες σας οδηγήσαν, σας υποχρεώσαν μάλλον σε μία δημόσια συγγνώμη. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι αυτή η δημόσια συγγνώμη σας απαλλάσσει από το χαρακτηρισμό που ίσως σας προσδώσουν κάποιοι του επιπόλαιου ηγέτη. Κύριε Πρόεδρε, είμαι 30 χρονών, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, αγαπώ τη χώρα μου και δεν θέλω να φύγω. Σύντομα θα κληθώ να κάνω οικογένεια. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είστε εκείνος ο νυφάλιος και ψύχρεμος ηγέτης, ο οποίος θα τραβήξει τη γενιά μου και αυτή τη χώρα μπροστά και θα είναι πρότυπο για τους πελίτες. Ετώνησα και προηγουμένως ότι στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, αυτό συνέβη σε μια εκπομπή εν θερμό, όταν θεωρούσα ότι πήγαιναν τα μάτια του κυρίου Μητσοτάκη να ρίξουν τις κεραίες στον ημιτό. Και θεωρούσα ότι είναι η τελευταία εκπομπή. Άρα ήταν εν θερμό. Δεν έκανα λοιπόν χειρισμό ηγετικό εκεί. Εκεί σαν απλός άνθρωπος αισθάνθηκα την πικρία που ένα ολόκληρο σύστημα που είχε τόσο μεγάλες τηλεοράσεις ήθελε μια μικρή να την κλείσει δι' αυτού του τρόπου του άδικου. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι έχω 30 χρόνια. Και αυτό συνέβη μια φορά το 1993. Αν ήμουν εκρηκτικός, άρα ακατάλληλος για ηγέτης, θα είχα κάνει κι άλλο ένα. Λάθος. Ένας άνθρωπος που είναι εκρηκτικός δεν κάνει μόνο ένα λάθος. Εσείς Πρόεδρε, πώς το κάνατε αυτό το κανάλι? Ίσως ρωτάει αρκετός κόσμος τώρα που μας παρακολουθεί να αναρωτιέται. Ένας απλός μηχανικός, ναι, που στην πορεία γίνεται εργολάβος και γίνεται και καναλάρχης. Αυτό τα απλά, ναι, θέματα που μπορεί να είναι και λίγο προσωπικά. Να σας απαντήσω. Ο κόσμος τώρα που μπήκατε στην κεντρική μάθει πολιτική σκηνή δεν και πρέπει να μάθει. Χαίρομαι που το θέτετε έτσι. Όταν κάναμε το κανάλι το κάναμε με ένα βατ. Ισχύς ενός βατ, ξέρετε τι θα πει.
θα πει μηχανήματα που δεν κάνουν πάνω από 2-3.000 ευρώ. Από μεράκι το κάνατε. Από ένα, ναι. Γιατί δεν είχαμε ιδρύσει το κόμμα, τότε ούτε καν είχα ιδρύσει την Ένωση Κεντρών. Ήμουνα με το κόμμα Οικολόγοι Ειρηνιστές Πράσινοι, είχα ιδρύσει νωρίτερα. Πολεμάγαμε να μιλήσουμε στα κανάλια, δεν μας έβαζε κανείς. Και από μόνο αυτόν τον τρόπο βρήκαμε, όταν έγινε η ιδιωτική τηλεόραση από τον Αθανάσιο Κανελόπουλο το 89, υποβάλαμε κι εμείς μια αίτηση. Α, και πήρατε νόμιμη άδεια και στήσατε αυτό το μετά κανάλι. Η άδεια ελήφθη επί ρέπα, όπως έλαβαν όλες οι τηλεοράσεις. Ναι. Δεν έλαβα εγώ χωριστή άδεια. Ναι, όπως την ίδια άδεια που έλαβαν όλοι. Μάλιστα. Αλλά έγινε με μεράκι και σιγά σιγά από ένα βατ, που αν ρωτήσετε στο κανάλι τι θα πει ένα βατ, σημαίνει ένα σήμα ασπρόμαυρο και ίσα ίσα χιονάτο, γιώματο χιόνια, κύριε Βερίκη. Και ένας βουλευτής σας, απλά μετά, κύριε Πρόεδρε, ένας βουλευτής σας. Υπάρχουν και άλλα μικρά κανάλια, το Blue Sky ας πούμε ή ένα άλλο κανάλι, το High, μικρά καναλάκια. Υπήρχαν και, και κάτι άλλα υπήρχαν. Τώρα λέει η κυβέρνηση ότι αυτή την άναρχη κατάσταση στην ιδιωτική τηλεόραση θα τη συμμαζέψει. Ναι, αλλά όχι με το χρήμα όμως. Δεν είναι μόνο κριτήριο όποιος δώσει πιο πολλά λεφτά. Αυτό είναι το λάθος του Τσίπρα. Στο εξωτερικό παίρνουν άδειες και υποχρεώνουν στο μετοχικό κεφάλαιο να μπει και η εκκλησία και σχολεία. Άρα θα και τοπικοί φορείς. Ενώ εδώ έχει βγάλει, έτσι όπως το διατύπωσαν τουλάχιστον ο Τσίπρας στο προσχέδιο, όποιος δώσει τα περισσότερα. Καταλάβατε. Εσείς δεν συμφωνείτε από ό,τι καταλαβαίνετε. Όχι με το χρήμα ως μόνο κριτήριο. Να υπάρχει ένα είδος, ας πούμε, πρημοδότησης, άλλο πλαίσιο. Εγώ θέλω και στο μετοχικό κεφάλαιο να μετέχουν φορείς άλλοι. Φορείς. Ώστε να μην κάνει ο καναλάρχης του κεφαλίου του. Ναι. Πάμε στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Λαμπαράκη, λέγομαι, στρατιωτικό είμαι. Καλησπέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Τι είναι αυτό καινούριο? Καλησπέρα, είστε. Δεν είναι στρατιωτικό. Κύριε Πρόεδρε, θα με ρωτήσω. Ναι. Κύριε Λεβέντη. Η καλησπέρα γιατί μόνο στην κυρία Τσαπανίδου? Εμείς οι υπόλοιποι που κούκε στο πηγάδι. Εννοείται, κύριε Νίκο μας. Είναι υπέρβαση ιεραρχίας. Ελάτε, ναι. Καλησπέρα, μια και ασχολείστε και με τα θέματα δικά μας. Ναι, και σας επισημαίνω ότι είναι υπέρβαση ιεραρχίας. Τι υπέρβαση ιεραρχίας? Ανοιχτό φλερτ είναι αυτό. Ελάτε, το ερώτημα στον Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, ασχολούμαστε με τα οικονομικά επειδή αυτά μας καίνε. Δηλαδή, αυτά συζητάμε, αλλά εγώ βλέπω άλλα θέματα που είναι πιο επικίνδυνα. Είμαι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων. Τα συζητάμε πολύ με τα τελευταία της προτάσεις που είναι πολύ. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω. Σε βάθος χρόνου μπορεί να καταστρέψουν και το έθνος. Θέλω να μας πείτε τι, κυρίως τώρα, αλλά και μετά, αν συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα, τι θα κάνετε και τι θα πείτε για αυτά που λένε για κατάργηση εθνικών επαιτίων, κατάργηση παρελάσεων, κατάργηση ιστορίας. Κυρίως ιστορίας και θρησκευτικών. Και να βάλουν θέση τους στη σεξουαλική αγωγή στα παιδιά, στα σχολεία. Αυτό το τελευταίο το προσθέσατε εσείς, μάλλον έτσι για κερασάκι. Δεν έχει ακουστεί. Ελάτε. Ναι. Όχι. Ακούστε, ήρθε βέβαια η εποχή η Ελλάδα να γίνει ευρωπαϊκή χώρα. Ήρθε η εποχή να εναρμονιστεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και πολλά πράγματα που υπάρχουν εδώ. Το συζήτησα και με τον Αρχιεπίσκοπο αυτό που είχα μια επίσκεψη προεκλογικά. Του είπατε ότι θα του κόψετε το μισθό του Αρχιεπισκόπου? Θα του το πω αύριο μεθαύριο. Ξαναέχω ραντεβού. Τα ευχάριστα τα άφησα και μετά. Και συγγνώμη για να μην σας ξαναδιακόψω πάνω σε αυτό το θέμα, να απαντήσετε στον αγαπητό στρατιωτικό μας και για το θέμα των θρησκευτικών στα σχολεία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είπα. Η Ελλάδα καλό είναι να αρχίσει να γίνεται σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και να μην ταμπουρώνεται σε κάποια ταμπού. Αυτή όμως η περίοδος είναι μια περίοδος που δεν έχουμε λύσει το οικονομικό, έχουμε πολλές άλλες αδυναμίες και συνδέουν πολύ ότι και η επίθεση στη θρησκεία είναι ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο κατά της Ελλάδος. Και γι' αυτό, τουλάχιστον για το timing, δεν δίνω έγκριση. Και της ιστορίας. Δηλαδή ο λαός περνώντας άσχημα, κύριε Χατζηνικολάου, βλέπει και τις επιθέσεις κατά της θρησκείας και μπαίνει στην ιδέα ότι κάποιοι ξένοι ήρθαν εδώ να μας κυριεύσουν. Και να... Αυτό δεν θα το ήθελα. Ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή το όνομά σας. Νικόλαος Λάγκιος λέγομαι.
τεχνικός τεχνολογίας ίντερνετ, είμαι και web designer. Ναι. Με αφορμή τις προβλέψεις που έχετε κάνει στο παρελθόν, θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά κάτι, μια πρόβλεψη για το μέλλον των νέων αυτής της χώρας, γιατί πολύ σύντομα, και εγώ φαντάζομαι και πολλοί άλλοι, θέλουμε να φύγουμε, να βρούμε δουλειά κάπου αλλού. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει προοπτική. Πραγματικά το λέω. Βέβαια, μιλάω για το μέλλον αν στην κυβέρνηση ήταν η Ένωση Κεντρών. Ναι. Αυτό θέλω να ρωτήσω και πραγματικά με ενδιαφέρει, γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω. Παρότι δεν είναι κυβέρνηση η Ένωση Κεντρών, θα σας παρακαλούσα να μην μείνετε, γιατί θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να μείνετε έχοντας όλα τα εφόδια που δικαιούται ο κάθε νέος. Επιβίωση. Έγινα 63 ετών, θα δώσω όλο μου τον εαυτό σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι που με κρατάει στην πολιτική, το ότι με χρειάζονται οι νεότεροι. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν λίγη υπομονή να δείξω ποιος είμαι, να δείξω τι πιστεύω για τους νέους, τι εφόδια πρέπει να έχουν οι νέοι είτε στην επαγγελματική τους είτε στην εκπαιδευτική τους ζωή. Και εκεί θα δείτε ότι αξίζει να μείνετε. Μπορεί όμως να περιμένει ο νέος πρόεδρε να δεν το ζήτησα να περιμένει αιώνες, κύριε Βερίκη. Πόσο δηλαδή, πόσο διάστημα το να περιμένει. Να περιμένει 2 χρόνια. 2 χρόνια. Ναι. Και πώς, άμα χάσει 2 χρόνια ο νέος, ο 30. Εγώ τι πιστεύω, ότι αν οι ασωτίες που περιγράφουμε στα 9 σημεία πάψουν οι φυστάμενες, θα σηκωθεί το φρόνημα των νέων. Οι νέοι δεν θέλουν αμέσως το τέλειο. Θέλουν όμως να βλέπουν φως. Θέλουν και δουλειά όμως. Και η έλλειψη φωτός τους κάνει να φεύγουν. Όχι η έλλειψη εφοδίων. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Δημόπουλος Βασίλης λέγομαι. Έχω ιδιωτική επιχείρηση ακόμα. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω ότι στο άκουσμα όλου του προγράμματος που έχετε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχετε. Δηλαδή το άκουσμά του είναι πολύ καλό. Κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει αυτό το πράγμα και τι προσπάθεια πρέπει να καταβάλλετε εσείς. Θα συναντήσουμε. Και επειδή, συγγνώμη, και άλλο ένα ερώτημα. Και εφόσον θα μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα κάποια στιγμή και ίσως και να συνεργαστείτε, θα προσπαθήσετε, επειδή είστε και μηχανικός, να βγάλει τους επαγγελματίες προσφυγάκηδες από την Ελλάδα για να μπορέσει να κινηθεί η επένδυση. Έχουν σταματήσει άπειρες δουλειές, οι οποίες έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο δηλαδή. Ποιους να βγάλουμε τους επαγγελματίες. Τις προσφυγές που γίνονται στην δικαιοσύνη. Τους επαγγελματίες προσφυγάκηδες, και σας το λέω επειδή είστε μηχανικός. Κάνουν προσφυγές δηλαδή, με να ματαιώσουν. Όλα τα έργα έχουν σταματήσει, δεν έχουν αφήσει και τίποτα. Νικομανία. Δεν υπάρχει και τίποτα. Τα έχουν σταματήσει όλα. Όταν ήταν ακόμα 3%. Γιατί λένε πολύ το παλιό και το νέο. Το κύριο ερώτημά σας ποιο είναι. Το κύριο ερώτημά. Αν είναι εφικτό το πρόγραμμα. Είναι εφικτό το πρόγραμμά σας. Και είναι πολύ ωραίο το άκουσμά του. Αλλά κατά πόσο μπορεί να, εφαρμοστεί. Εδώ που έχει φτάσει η χώρα, χρειάζεται βούληση. Απλή διαχείριση απεδείχθη ότι δεν φτάνει. Είδατε τι διαφωνία είχαμε στις συντάξεις. Αν πάμε και στο θέμα των αργομίσθων του δημοσίου, να τους εντοπίσουμε, εκεί θα κρύβονται όλοι οι αργόμισθοι πίσω από τους ευσυνείδητους και θα λένε όλοι δουλεύουμε. Έχει δυσκολίες η κάθε προσπάθεια κάθαρσης. Έχει δυσκολίες, αλλά θα είμαι ασυμβίβαστος, υποτίθεται έχοντας και το λαό δίπλα μου. Και δεν προσδοκώ μόνο αυτό το 4 που ψήφισε, προσδοκώ και όλοι εσείς που για διάφορους λόγους δεν ψηφίσατε, οι διάφοροι, να είστε στο πλευρό μου αν δείτε κάτι σωστό. Πρόεδρε, εσύ από πότε έχεις να ασκήσεις το επάγγελμα του μηχανικού. Από το μέχρι το 12 ήμουν, τώρα είμαι συνταξιούχος. Α, 3 χρόνια. Τελευταία δουλειά που πήρες, ποια, τι ήταν, τελευταία δουλειά που πήρατε, ποια ήταν, τι ήταν, μελέτες τι δουλειά έκανα. Ήταν. Μελέτες. Τι, θέλω να, δηλαδή, θέλω να σε μάθουμε εμείς. Έργο υποδομής. Ξέρετε τι είναι τα έργα υποδομής. Έργο υποδομής. Ίδρυψη, ηλεκτρικά, ίδρυψη, ναι. Όλα αυτά. Στον ΟΤΕ, δηλαδή. Όχι στον ΟΤΕ. Όχι κρατικές δουλειές. Όχι ιδιωτικές μελέτες.
τη μεγαλύτερη δουλειά που έχετε πάρει, που έχετε, που καυχάστε για το... Ή στο παρελθόν έκανα πολυκατοικίες στον Πειραιά. Οι πολυκατοικίες που φτιάξατε στον Πειραιά είχαν υλικολογικό προσανατολισμό. Όχι, είχαν σκοπό τη ρήπανση. Χαίρεστε. Μισό λεπτό. Είχαν σκοπό τη ρήπανση, κύριε Βερίκη. Όχι, χαίρεστε. Να σας ικανοποιήσω. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Χαίρεστε για τις κατασκευές σας ή ντρέπεστε για αυτές. Γιατί πολλοί μηχανικοί ντρέπονται για τις κατασκευές. Εγώ ντρέπομαι για όλο Έχετε τον κλάδο, γιατί συμβάλαμε. Προσέξτε, ακούστε. Ό,τι ερώτηση σας κάνω δεν είναι δικιά μου. Α, είναι, είναι των απλών πολιτών. Χαίρομαι. Γι' αυτό θέλω οι σεβασμός, όχι σε μένα. Οι πολυκατοικίες που ένας μηχανικός. Ναι. Τι πολυκατοικίες είναι. Ναι, τι πολυκατοικίες. Δεν είναι εθνικά πάρκα. Γιατί μου λέει, ούτε ρώτησε το Λεβέδι. Ρώτησε είναι πολυκατοικίες εντός σχεδίου πόλεως. Ναι. Έτσι. Έχουν κάποια τσακπινιά επάνω. Δεν προσφέρεται πάρα για τσακπινιά. Με συγχωρείτε. Υπάρχει πολυκατοικία και πολυκατοικία. Πολυκατοικία έκτρωμα, Χριστίνα μου, και πολυκατοικία που είναι στολίδι για την πόλη. Στην Αθήνα πια στολίδια πολυκατοικίες δεν υπάρχει. Το στολίδι είναι πιο ακριβό. Και τώρα ένας από τους σκοπούς... Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει χώρος, εκορέστει ο χώρος. Αυτός είναι ο λόγος ή γιατί το κέρδος των μηχανικών... Το κέρδος των μηχανικών ήταν... Πώς? Ήταν υπέροχο. Για το κέρδος των μηχανικών φτιάχναμε πολυκατοικίες εκτρώματα. Πιστεύετε ότι είναι πλούσιοι πολλοί μηχανικοί. Πρόεδρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχάς όλοι οι νέοι μηχανικοί είναι αδέκαροι. Δεν μιλάω για τους νέους. Και άνεργοι. Μιλάω για σας. Και όλοι οι παλαιοί, χωρίς να τους υπερασπίσουμε. Να γυρίσουμε στους συμπολίτες μας. Δεν κάνατε λεφτά οι μηχανικοί. Πληρώνοντας ένφια και στα κενά διαμερίσματα έχουν εξαντωθεί. Το 60% των πολυκατοικιών στα αστικά κέντρα πρέπει να καταδοθούν. Και ευθύνεστε εσείς. Αυτή η συζήτηση θέλει πολλή ώρα, κύριε Χατζηδάκη. Δήμο, να γυρίσουμε στους πολίτες. Παίρνετε χρόνο, κλέβετε χρόνο από τους λεβεατές. Από τους συμπολίτες μας. Είναι έγκλημα αυτό. Έχει κάνει πολλά εγκλήματα ο Βερίκης. Αυτό ήταν το χειρότερο όμως. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Χριστίνα Πέτσι και είμαι φοιτήτρια στο ΙΕΚ Χαλανδρίου, ως φυσικοθεραπεύτρια. Ως καινούριος αρχηγός που μπήκατε στην κυβέρνηση... Στη Βουλή. Στην κυβέρνηση ακόμη. Στη Βουλή. Λέτε ότι είστε διαφορετικός. Μην πάθει καρδιακό βερικό. Εγώ σας θέλω στην κυβέρνηση. Ο καμένος θα το πάθει. Τελικά εσείς είστε το έγκλημα, κύριε Λεβέντη. Παρακαλώ. Κάνουμε και πλάκα. Λέτε ότι είστε διαφορετικός. Και ότι θα κάνετε κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν κάνουν οι άλλοι ψεύτικοι πολιτικοί, το ψεύτικοι εισαγωγικά εννοείται. Και θα θέλαμε να ακούσουμε ένα διαφορετικό θα από αυτό που λένε οι άλλοι, κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Γιατί αυτές οι προτάσεις είναι κάτι που όντως χρειαζόμαστε, αλλά τις ξέρουμε ήδη. Τα δύο θα πρώτα θέλαμε πράγματα να ακούσουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει τόσο τα δύο καιρό. Πρώτα πράγματα που θα ζητήσω είναι οι βουλευτές να γίνουν 200, όχι 150, γιατί 200 μπορεί να γίνουν με μια ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτό πάντως το λέγανε και άλλοι. Το έλεγε για παράδειγμα και ο Αντώνης Σαμαράς όταν ήταν στην πολιτική άνοιξη αυτό. Ναι, αλλά μετά όπως είδατε το παρεύει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα το ζητήσω και δεν θα το ζητήσω απλά, θα το ζητήσω την ώρα που θα χρειάζονται οι βουλευτές. Κοιτάξτε, όπως και ο Φλωράκης τότε που έκανε κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, έκανε ένα έγκλημα. Δεν ζήτησε την απλή αναλογική. Και σε μια συνάντηση που είχα, του λέω, εκείνη η ώρα ήταν η ώρα να ζητήσεις που ο Μητσοτάκης σε καιγότανε για τους βουλευτές να τον κάνεις να κάνει την απλή αναλογική. Και δεν μου απάντησε. Δηλαδή, εκεί κάποια ώρα έρχεται στην καριέρα ενός πολιτικού που μπορεί να επιβάλλει κάποια πράγματα που ονειρευότανε μια ζωή και θέλει το σθένος και τη βούληση να το κάνει. Άρα αν σας καλέσει ο κύριος Τσίπρας θα του το θέσετε. Ναι, θα του ζητήσω οι βουλευτές να γίνουν 200, γιατί δεν χρειάζεται τροποποίηση του συντάγματος, με μια απλή ψηφοφορία κύριο Νίκο στη Βουλή. Και δεύτερον η θητεία του βουλευτή να μείνει μόνο 12 χρόνια, αλλά αυτό χρειάζεται τροποποίηση. Να μην έχει δικαίωμα δηλαδή πάνω από 12 χρόνια. Αυτό όμως θέλει τροποποίηση. Αν κατάλαβα καλά, είχατε μιλήσει με τον Χαρίλαο Φλωράκη. Ναι.
Με τον Χαρίλαο διατηρούσα και φιλία. Μάλιστα. Έλα. Και δηλαδή, συγγνώμη, για εμάς τους άνεργους νέους που με όσα γίνονται θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, να βρουν δουλειά ή καμιά καλύτερη εκπαίδευση. Τι θα κάνετε ακριβώς, κάτι που δεν έχουν αυτό που κάνει είπα στον κύριο, το ρώτησε αυτό ο κύριος και είπα να πώς περιμένει λίγο, δύο χρόνια ζήτησα. Δύο χρόνια ζήτησα, μήπως με κάποιες προτάσεις. Από ό,τι θα προσέξατε, ζητάω τα λεφτά που φύγανε στο εξωτερικό, που είναι 130 δις να γυρίσουν, και υποχρεώσεις της χώρας της προσεκούς πενταετίας να πάνε πιο πέρα με μηδενικό επιτόκιο. Και αυτά τα λεφτά να μπουν εδώ. Και σε αυτά τα δύο που είπα τώρα πρέπει να προσθεθούν και οι ξένοι, που όταν δουν ένα σταθερό πολιτικό κλίμα και οικονομικό θα έρθουν, γιατί όλα αυτά είναι μόνο ελληνικής προέλευσης. Λεφτά, έτσι, είναι υποχρεώσεις το ένα και τα λεφτά που, που φύγανε στο εξωτερικό τα δύο, χωρίς επενδυτή κανένα. Αν έρθουν και επενδυτές, νομίζω το κλίμα θα αλλάξει. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει, να πω και αυτό, μια πρόσθετη αρετή. Εύκολα χαντακώνεται και πάει στο γκρεμό, αλλά και εύκολα ενθουσιάζεται και ανεβαίνει. Και πάω να αξιοποιήσω αυτό το δεύτερο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ελάτε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για Χριστίνα μου, ναι. Άσε ναι. Να ρωτήσουν ναι, οι συμπολίτες καλύτερα. Μας. Ελάτε. Γεια σας. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που μας δώσατε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στο στούντιο. Θα ήθελα να ρωτήσω... Το όνομά σας. Α, ναι. Λέγομαι Νιάρχος Φιλώτας. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Λονδίνο, στο Queen Mary, σε διεθνείς σχέσεις. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Ως εξωτερική πολιτική, σε περίπτωση που ήσασταν κυβέρνηση κάποια στιγμή, πιστεύετε ότι θα πρέπει να είμαστε δεμένοι με το τρένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν νεοφιλελεύθερα μέτρα δύσκολα για το λαό, ή πιστεύετε ότι υπάρχει μια εναλλακτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία με τη νέα σας ατζέντα που είπατε πριν για την διαπραγμάτευση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Αυτό. Ευχαριστώ. Εδώ κάνετε ένα λάθος. Συνδέετε την Ευρωζώνη και το Ευρώ και την Ευρώπη με φιλελεύθερα μέτρα. Γιατί το κάνετε αυτό? Και αν υπήρξε, αν σας δώσανε αυτό το δικαίωμα προς στιγμή, εγώ αγωνίζομαι για μια Ευρώπη, για το ευρώ και για μια Ευρώπη, με κοινωνικότερα μέτρα διαφορετικά. Αυτό είχαμε διδαχθεί και στο Καποδιστριακό, ναι, που ήμασταν στο Ευρωπτυχιακό, ότι η Ευρώπη ήταν όλοι εταίροι, δεν υπήρχε κάποιος ο βοράς, ο νότος κτλ. Αλλά είδαμε και ότι εγώ στην διαφωνώ πράξη... με τον Τσίπρα που απειλούσε τους Ευρωπαίους. Ναι, εγώ ναι, θα τον προτιμούσα να αγωνίζεται δίπλα τους για μια καλύτερη και άλλη Ευρώπη. Αυτό πιστεύετε όμως απειλώντας... ότι είναι... μπορεί να γίνει, ότι είναι εφικτό? Ναι, πιστεύω, ναι. Γι' αυτό... Ο Σάιμπλε μπορεί να αλλάξει, ας πούμε. Βεβαίως. Αν δει κυβέρνηση αλλάξουμε που κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί ο Σόιμπλε είναι κακός δηλαδή κατά εσάς? Απλά βλέπει απατεώνες που του λένε ψέματα και δεν τηρούν τις μεταρρυθμίσεις και δικαίως. Όταν η Κωνσταντοπούλου βγαίνει και κάνει η εξεταστική, τι έκανε? Πρόεδρε, ότι δεν θα πληρώσουμε. Προσέξτε. Από τη μια μας λες ότι δεν ψηφίζει στο μνημόνιο και από την άλλη μας λες ότι ο Σόιμπλε είναι τόσο καλός. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω, κύριε Νίκο μου, ότι ενώ ζητούσαμε λεφτά από τους ξένους, από την άλλη μεριά έβγαζε η Κωνσταντοπούλου φιρμάνη ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ποιος θα δίνει λεφτά? Και τι μας βάλανε οι ξένοι? Το 50 δις ενέχειρο. Τι προβλέπετε για το φίλετε, πολιτικό το 50 μέλλον. Δις και στην Κωνσταντοπούλου και σε 4-5 άλλους ομοίους της που κυκλοφορούν στα κανάλια και λέγανε το χρέος είναι επαχθές και πονίδης. Τι προβλέπετε για το πολιτικό της? Και ο Καμένος που λέτε ότι είναι συνεταίρος του Τσίπρα. Ο Καμένος δεν είχε ένα μαριά που από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτό έλεγε? Ότι το χρέος είναι επαχθές και πονίδιστο. Από αυτούς πληρώσαμε το 50 δις. Έφυγε ο Μάριας. Πώς? Ανεξαρτητοποιήθηκε. Και να έφυγε, έμεινε η βρώμα του. Δηλαδή εντάξει, τώρα, η άποψή του δεν είναι η βρώμα του. Έμειναν αυτά που έλεγε, κύριε Νίκο. Τα οποία όταν τα ακούνε στην Ευρώπη. Γιατί είσαι τόσο απόλυτο? Γιατί είσαι τόσο απόλυτο? Δεν φοβάσαι, μην πάθεις. Μα δεν είναι ωραίο από τη μια να απλώνεις το χέρι και από την άλλη να βρίζεις? Δεν είναι κόσμιο. Δεν φοβάσαι, μην πάθεις και εσύ τα ίδια με την κοινοπολιτική σου. Μακάρι να το πάθω. Και αν σου έρθει ένα. Δεν θα το πάθω. Και αν σου έρθει ένα. Γιατί μέλος... εγώ είμαι έντιμος. Εγώ θα πάω έξω. Είσαι, με το και... Πρόεδρε μου, εσύ είσαι. Σαν αυτή την δήλωση που έχει κάνει εσύ, είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Που είχε πει ότι όποιος διαφωνεί θα φεύγει και θα δίνει την κοινοβουλευτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το ένα πόδι στην Ευρώπη
Και το άλλο στη δραχμή. Πρόεδρε, αυτό που λες εσύ ότι θα τους αλλάζεις κάθε 6 μήνες, το είχε πει και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, λίγο πολύ. Πάλι και αυτό. Τότε. Γιατί σε στενοχωρεί που το επανέρχομαι στην κουβέντα. Γιατί επανέρχομαι. Εγώ θα σου έλεγα. Εδώ μου λέει, μου λέει ένας νέος άνθρωπος. Μου λέει ένας νέος άνθρωπος. Όχι. Ότι δεν το πιστεύει. Όχι, δεν το πιστεύω. Μου λέει όμως ένας νέος άνθρωπος πολίτης που πρέπει να τον ακούσεις ότι ο ηγέτης κρίνεται και από το να δηλώνει κατά τη διάρκεια της πορείας του ότι έκανα λάθος και ότι μπορείς στην πορεία να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος που λες ότι θα, να τους το αλλάξω, το ότι θα τους αλλάξω κάθε 6 μήνες. Για αν για παράδειγμα ο γιος σας αποδειχτεί ένας πολύ καλός βουλευτής που όλα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Αφού ήταν καλό στην Πολυεθνική, δεν θα είναι καλό στο Κοινοβούλιο. Γιατί εσύ να τον βγάλει στου 6 μήνε, γιατί είπε κάποια στιγμή. Καλή στην Πολυεθνική είναι καλή στο Κοινοβούλιο. Όχι, λέω πολύ. Είναι αυτά που λέτε. Ναι, αλλά έχουν δοκιμαστεί όμω. Μη μου ξεφεύγει, πρόεδρε. Έχουν δοκιμαστεί και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει το θάρρο. Για εδώ θα είμαστε υπό την ανάκριση όλων, θα είμαι θα. Έχει το θάρρο να μα πει απόψε ότι αν το παιδί βγει καλό βουλευτή. Θα εγώ παραμείνει το θάρρος, στο Κοινοβούλιο. Ήξερα ότι θα βγουν. Βέβαια. Και κόστησε αυτό, γιατί υπήρξαν κάποιοι που. Γιατί το καταδικάζεις, αυτό δεν μπορώ όμως, να καταλάβω. Βγήκα όμως και είπα την κουβέντα που θα επαναλάβω είσαι σκληρός, τώρα. Είσαι πρόεδρε. Ότι 9 φορές που είχα μετάσχει σε εκλογές, όταν σβήνανε τα φώτα της δημοσιότητας, έμενε μια οικογένεια, και με πλησίαζε και κλαίγαμε όλοι μαζί, κύριε Βερικέ. Ωραία. Λοιπόν. Γιατί λοιπόν. Θεώρησα ότι έπρεπε να βάλω το καλά παιδί μου. Κάνατε. Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε αυτό. Αλλά ποιο. Λέμε το άλλο σου λέω. Αφού έβαλες το παιδί, γιατί στους 6 μήνες από το γυνάτι του Βασίλη του Λεβέντη να γιατί τον έβγαλε. Γιατί και το παιδί μου είναι βουλευτής. Να μείνει. Θέλετε να μείνει. Ναι, βεβαίω. Αν είναι καλό. Υποβάλλετε το αίτημα και μπορεί να εγκριθεί, κύριε. Μπορεί να εγκριθεί. Μπορώ να πέσω να κοιμηθώ ότι μπορεί το παιδί άμα να παραμείνει. Άμα είναι με υπογεγραμμένο από εσά, θα το εξετάσω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, εγώ σαν λοιπόν, τη ζωή την να γυρίσουμε στου συμπολίτε μα. Δήμο. Δήμο. Αυτό δεν συμφωνεί, κύριε Νίκο. Δεν συμφωνεί με την αιμονή μου. Κερί και λιβάνι καταρχήν. Ακούσε Μπαρμπαδήμο. Κόψε τα, κύριε Νίκο. Λοιπόν. Εγώ αυτό πουλάω, ότι είμαι γέρος. Άλλο. Από τον πρόεδρο το δέχομαι, από σένα όχι. Λοιπόν, πάμε πίσω στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Πριγιωτάκης Εμμανουήλ και είμαι υποψήφιος διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από ό,τι έχω δει ως τώρα, εκτιμάται και τον ειδικό τομέα και την νεολαία. Οπότε, σαν μια πρόταση που θα είχα, αν δεν την έχετε ήδη σκεφτεί, θα ήταν να καταφέρετε να οθήσετε τους νέους στον ειδικό τομέα, πώς, ας πούμε, οι startup companies, οι νέες εταιρείες, ιδίως του τεχνολογικού κλάδου, φτιάχνουν apps και τα κινητά και τα σχετικά. Λειτουργούν με ένα πολύ δυσβάσταχτο πλαίσιο. Όταν ξεκινάνε, έχουν πολλές υψηλές εισφορές να πληρώσουν και πολλές φορές αναγκάζονται να έχουν γραφείο ενώ δεν χρειάζονται. Όλα αυτά είναι κόστη τα οποία οδηγούν πολλούς νέους που έχουν μυαλό και μπορούν να κάνουν πράγματα και να ξεχρονίσουν τον τόπο να φύγουν και να πάνε στο Λονδίνο κυρίως και σε άλλες χώρες. Δεν θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να έχετε βάλει κάτι παρεμφερές στα νέα σημεία στο κομμάτι του αναπτυξιακού που σας είπε και ο κ. Χατζηνικολάου ότι δεν ήταν τόσο πλήρες. Έχουμε βάλει απλά στην επιστολή προς τον Τσίπρα δεν χρειαζόταν να τα περιλάβω όλα. Και αυτό που έχουμε βάλει είναι την πρώτη πενταετία. Όσοι νεοεισάγονται σε ένα επάγγελμα να την κάνουν απαλλαγών. Από εισφορές. Από ΤΕΒΕ, από τέτοια πράγματα και από φορεία. Αυτό θα την είναι πρώτη πενταετία. Και σαν προαπαιτούμενο για να πείτε στην κυβέρνηση. Σχετικά μικρούς για τζίρους. Τώρα για να συμμαχήσω με τον συμπολίτη μας, πρέπει να σας πω ότι είχαμε το περασμένο Σάββατο στην εφημερίδα Αγορά ένα ρεπορτάζ για το τι χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει επιχείρηση στην Ελλάδα και τι χρειάζεται στη Βουλγαρία που είναι δίπλα. Ήτανε πολύ. Πρόεδρε, ήταν μία σελίδα τι χρειάζεσαι στην Ελλάδα και μία παράγραφος τι χρειάζεσαι στη Βουλγαρία. Αυτά πρέπει να αλλάξουν αμέσως. Και τώρα με το τρίτο μνημόνιο. Αυτά είναι απαράδεκτα και με εντυπωσιάζει γιατί ο Σαμαράς έλεγε ότι τα επιβράχινε το χρόνο για ίδρυση επιχείρησης και δεν ξέρω τι επέτυχε. Δηλαδή τελείως ψεύτης βγαίνει. Δηλαδή αν αληθεύει αυτό που λέτε. Επειδή ο Σαμαράς το είχε μεταχειριστεί αυτό ως προσόν του, ότι θα μειώσει το χρόνο. Κάπως βελτίωσε την κατάσταση, αλλά παραμένει άσχημη. Αλλά το βελτίωσε ανεπαίσθητα. Ναι.
Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε με μερικά ακόμη τελευταία ερωτήματα των συμπολιτών μας. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, και πάμε σε μερικά ακόμη ερωτήματα συμπολιτών μας. Ελάτε. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Παπαγεωργίου Ευγενία, φιλόλογος. Ποια είναι η στάση σας όσον αφορά το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές αποζημιώσεις? Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Καραμαλής στη δεκαετία του 60 είχε παραιτηθεί και από το κατοχικό δάνειο και από τις αποζημιώσεις. Δεν προκύπτει αυτό από κάτω. Δεν προκύπτει, αλλά υπάρχουν μαγνητοτενίες στη Βόνη που το επαληθεύουν. Ξέρετε, τότε, κύριε Νίκο, ήταν η μεγάλη βιομηχανική επανάσταση και φεύγαν οι εργάτες, οι Ούγγροι, οι Πολωνοί, οι Τούρκοι, φύγανε και με επίσκεψή του ο Καραμαλής πέτυχε 430.000 εργάτες να μείνουν και πήρε και 160 εκατομμύρια μάρκα ως αποζημίωση. Τότε πρέπει να υπέγραψε παρέτηση, διότι η μόνη χώρα που τους οποίες... Δεν θα μας την είχαν δημοσιεύσει. Όχι, λένε απλά, κάντε δικαστήριο και θα την προσκομίσουν την παρέτηση και όλα αυτά που λέει ο Γλέζος. Αν δεν υπάρχει είδατε, τέτοια, άλλωστε, τι, αν δεν υπάρχει είδατε, τέτοια ήμουν παρέτηση, σε ένα κανάλι, γιατί δεν την έχουμε δει, ναι. Αν δεν υπάρχει. Ναι, δεν πρέπει αν να δεν διεκδικήσουμε υπάρχει, αλλά το κατοχικό δάνειο. Τεκμέρεται από τα πρακτικά εκείνη τη επίσκεψη στη Βόνη, πάλι το ίδιο είναι νομικά. Αν δηλαδή οι Γερμανοί δώσαν τα λεφτά αυτά και διατήρησαν τους Έλληνες εργαζομένους. Μα αυτό είναι αστείο ποσό σε σχέση με το κατοχικό δάνειο. Πώς? Αυτά τα χρήματα που έδωσαν τότε είναι αστείο ποσό σε σχέση με το κατοχικό δάνειο. Αστείο. Του Καραμαλή πέστε το. Που δεν υπάρχει πια. Δεν έχω τον κωδικό για να επικοινωνήσω. Στείλτε του φάξ. Πάντως έχω από τη... Από τη Βόνη εμένα έτσι μου είχαν πει. Έχετε άκρες στη Βόνη? Στη Βόνη. Έχετε άκρες και στη Βόνη? Κύριε, αν θέλετε τις γνωριμίες μου σας, θα σας μπορώ να σας λύσω, να σας δικτυώσω με όποιος θέλετε. Τώρα, ένα θέμα που δεν ετέθη από τους συμπολίτες σας. Θα δείτε ότι ο Τσίπρας τη μεγάλη νύχτα στη Μέρκελ, αν είχε το χαρτί των αποζημιώσεων, θα το έθετε. Δεν μίλησε τσιμουδιά για τις αποζημιώσεις. Εύχομαι να διαψευστείτε, μακάρι, αλλά ανησυχώ. Μακάρι. Εύχομαι, αλλά ανησυχώ. Εμένα από υπαλλήλους του Υπουργείου μου ελέγχθηκε. Πριν πάω στον επόμενο συμπολίτη, δεν ρωτήσαμε κανείς μας και είναι παράληψή μας τη θέση σας για το μεταναστευτικό, που είναι μείζον θέμα. Θα το ρωτήσει κανείς άλλος. Ήθελε κάποιος να το θέσει. Θα ρωτήσω για την παιδεία πάλι. Εντάξει, ας δώσει μια σύντομη απάντηση για το μεταναστευτικό ο πρόεδρος. Στο μεταναστευτικό η Ένωση Κεντρών πιστεύει ότι πρέπει να γίνει καταγραφή των ξένων. Δηλαδή να ορίσουμε ένα τετράμινο σε μια ειδική υποσύσταση υπηρεσία που να καταγραφούν οι ξένοι. Όσοι δεν καταγραφούν να απελάβνονται και να επισύει η ποινή της απέλασης, δηλαδή η μη καταγραφή. Να υπάρχει η μη δήλωση των στοιχείων. Το δεύτερο που έχουμε σκεφτεί είναι από τα ετήσια έσοδά τους. Πού μόνο ακριβώς θα μόνο γίνεται η απέλαση αν πώς? Δεν υπάρχουν στοιχεία? Δεν άκουσα. Πού ακριβώς θα τους προωθείτε για απέλαση αν δεν έχετε τα στοιχεία? Θα συλλαμβάνονται. Και θα διαπιστώνετε ότι δεν κατεγράψαν. Λοιπόν, και δεύτερο. Και πού θα τους στέλνετε, κύριε πρόεδρε? Όταν συλλαμβάνεται ένας ξένος, θα μπορεί η αστυνομία να δει αν κατεγράφει. Μετά τη λήξη του τετραμήνου εννοώ, κύριε Νίκο, καταλάβατε. Όταν τώρα το όχι, πρόβλημα... ρωτάει πού θα απελάβνονται. Πού θα απελάβνονται στις χώρες που όταν έλυσης. Δεν δηλώνει, δεν ξέρουμε... Όχι, εκεί θα δηλώσει. Κύριε Λεβέντη, το όταν πρόβλημα... Όταν δεν δηλώνει. Τώρα το πρόβλημα δεν είναι μεταναστευτικό. Είναι, το πρόβλημα είναι προσφυγικό, είναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το δεύτερο λοιπόν για τους μόνιμους που έχουν άδεια παραμονή. Δεν απαντάτε. Μα γιατί βιάζεστε να το με φάτε. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή... Λίγο θα απαντήσω. Το δεύτερο είναι να μην βγάζουν τα λεφτά όλα έξω που εισπράττουν ετησίως. Μόνο το 25%. Το άλλο να έχει money control. Να μην φεύγει η συνάλλαγμα ελληνικό έξω. Τώρα για τους πρόσφυγες... Για τους πρόσφυγες έχει υπογράψει κάθε κράτος ότι οι πρόσφυγες είναι υποδιανομή ανάλογα με τον πληθυσμό σε κάθε κράτος.
αλλά και οι μόνιμοι αυτοί, αν τους βρούμε 2,5 εκατομμύρια και η Ελλάδα μπορεί να απορροφήσει λόγω του πληθυσμού της 1,5. Το άλλο ένα είναι υποχρεωμένο τα άλλα κράτη. Να το υποδεχτούν. Ναι, αλλιώς πληρώνουν βαρύτατα πρόστιμα. Τα οποία η Ελλάδα δεν τα διεκδικεί τώρα. Τα οποία δεν με αφήνει η κυρία Τσαφανή. Τα οποία η Ελλάδα δεν τα διεκδικεί τώρα τα πρόστιμα, γιατί ζητάμε από τα κοινοβούλια να εγκρίνουν τα δάνειά μας. Και όταν ζητάς από τα κοινοβούλια έγκριση των δανείων σου, δεν είσαι απαιτητικός όσον αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Έχουμε μια Γερμανία η οποία έχει ακυρώσει μονομερώς τη συνθήκη Σέγγεν και έχει κλείσει, έκλεισε τα σύνορά της για τους πρόσφυγες. Ναι. Θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι στις συμφωνίες δεν είναι υπόχρεωση. Ναι, βεβαίως, αλλά δεν έχετε πει τίποτα γι' αυτό. Πώς? Δεν έχετε πει τίποτα γι' αυτό προς μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εγώ. Ναι. Γιατί έχετε ακούσει τι έχω πει εγώ. Τώρα, σε αυτή την απάντηση που δίνετε εδώ. Στην απάντηση, για το τι θα κάνουμε σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Επαναλαμβάνω, είπα ότι για μέν τους έχοντες άδεια εργασίας και παραμονής, όταν δούμε ότι είναι 2,5 εκατομμύρια ενώ η χώρα μας αντέχει 1,5, μπορούμε να απευθυνθούμε σε όλα τα κράτη ζητώντας βαρύτατη αποζημίωση. Δια δε τους πρόσφυγες πρέπει να τους αριθμίσουμε και αυτούς, γιατί πόσοι πρόσφυγες. Μπορεί να είναι 100 την ημέρα. Ξέρετε πόσα έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Πάντα η καταγραφή. Έχουμε πάρει μέχρι στιγμής 30 εκατομμύρια για να το διαχειριστούμε το θέμα. Στο έδαφος μας. Ναι. 30 εκατομμύρια μας δίνουν οι ξένοι στους οποίους θέλετε να απευθυνθούμε για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Σας απαντώ λοιπόν. Και παράλληλα η Γερμανία. Οι συμφωνίες λένε άλλα πράγματα. Κατήργησε το Σέγγεν. Οι συμφωνίες λένε άλλα πράγματα. Αλλά επειδή ο Τσίπρας σκύβει γόνι για να πάρει τα δάνεια, δεν αξιώνει την εκπλήρωση των συμφωνιών. Το καταλάβατε. Θέλετε να σας φέρω καθηγητές να σας πούνε τι λένε συμφωνίες. Στο πρόβλημα μας, τι λένε συμφωνίες. Αν φιλοξενείς περισσότερους από αυτούς που πρέπει. Άρα μας λέτε ότι δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Αυτό καταλάβατε εσείς. Ναι, ο άνθρωπος δεν είναι πολυβέντης. Κοιτάξτε, ο καθένας ανάλογα με το. Κύριε Λεβέντη, μισό λεπτάκι λίγο. Γιατί όταν σας φέρνω σαν παράδειγμα τη Γερμανία που κατήργησε μονομερώς το Σέγγεν, τη συνθήκη Σέγγεν, δεν τη φέρνω μόνο για τη χώρα μας. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Είναι μια σειρά από χώρες. Η Γερμανία κατήργησε μονομερώς το Σέγγεν και έκανε δήλωση, διότι άλλες χώρες δεν προστατεύουν σωστά τα σύνορα. Η Ιταλία, για παράδειγμα, δεν κατάφεραν να πάρουν περισσότερα χρήματα. Επιχείρημα για την κατάργηση του Σέγγεν και την καταπάτηση που κάνουν οι Γερμανοί δηλώνουν ότι άλλες χώρες δεν προστατεύουν αποτελεσματικά τα σύνορά τους. Πάμε πίσω στους συμπολίτες μας. Ελάτε, το όνομά σας. Μητρόπουλος Αναστάσης. Καλησπέρα κύριε Τσαπανίδου, για να συνεχίσουμε το καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αποκαλύπτεστε ένας-ένας. Έχουμε μιλήσει στο Twitter. Δεν έχω καταλάβει κύριε Πρόεδρε. Του είπα πες το. Δεν έχω καταλάβει κύριε Πρόεδρε. Βασικά δεν κατάλαβα στις εκλογές ότι ο Βασίλης ο Λεβέντης θα είναι αντιμνημονιακός. Κατάλαβα ότι σε όποια κυβέρνηση θα βγει, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών θα με τα 9 σημεία αυτά θα μπει στην κυβέρνηση αυτά και θα στηρίξει. Αυτά τα νέα σημεία αναιρούν. Συγγνώμη λίγο. Δεν κατάλαβα ότι. Γιατί τώρα το έβγαλατε αυτό, το είπατε, και δεν σχολιάστηκε, ότι εγώ δεν θα ψηφίσω μνημόνιο. Ναι. Αυτό πώς προκύπτει. Δηλαδή δεν συμφωνείτε με τίποτα από αυτά. Κοιτάξτε, στο μνημόνιο έχουν περιλάβει άλλες μεταρρυθμίσεις και όχι αυτές που λέω. Θα τις έχουν περιλάβει μεταρρυθμίσεις με τις οποίες το μεν δημόσιο είναι ιερές αγελάδες και προστατεύονται. Όλα δε τα βάρη ρίπτονται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν το άκουσα. Δηλαδή, το άκουσα πολύ καλά και συμφωνώ απόλυτα το με ξέρατε δεν το... ότι όλα τα μνημόνια και τα τρία. Φυσικά, το ένα του Γιώργου Παπανδρέου, το δύο του Σαμαρά και το τρία του Τσίπρα έκαναν ένα κοινό πράγμα και τα τρία. Ότι υπερπροστάτευαν το για δημόσιο. Για να μην πειράξουν τις πελατειακές σχέσεις. Ναι. Ωραία. Εγώ αυτό που ρωτάω από εσάς είναι το εξής. Ότι πώς ο Βασίλης ο Λεβέντης. Το έχει πει και ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, το έχει πει και ο κύριος Σαμαράς. Θα επαναδιαπραγματευτούμε, Αυτό το πράγμα το ακούμε, ο κύριος Τσίπρας το έκανε πιο φανερά, ναι. Είδατε τι έγινε και μας λέτε κι εσείς το ίδιο πράγμα. Οι άλλοι προστάτευαν, θα μ' ακούσουν εμένα. Οι άλλοι προστάτευαν κομματικούς στρατούς και λέγανε ψέματα έξω, δεν κάνανε μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή εσείς θα βγείτε. Ναι, θα κάνω μεταρρυθμίσεις και δεν προστατεύω κανένα. Πείτε μας σε μια πρόβλεψη τώρα για τα επόμενα 3 χρόνια που θα βγει. Πιστεύω εδώ, ότι ο Τσίπρας είναι μεγάλο δίλημα, αν θέλετε, την πρόβλεψη. Ότι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι πρωινός διλήμματος. Είναι να εγκαταλείψει τον παλιό αριστερό εαυτό του και να σοβαρευτεί και να είναι στα πλαίσια της Ευρώπης και του ευρώ. Αυτό το έχει κάνει. Ή κάποια στιγμή να τα σπάσει με τους Ευρωπαίους και να οδηγήσει τη χώρα σε κρίση. Ελάτε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τάσος Μπάλκος. Είμαι φοιτητής θεολογικής σχολής. Καταρχήν θέλω να συμπληρώσω πριν
Γιατί μου φάνηκε ότι ακούστηκε ότι είναι η πρώτη φορά που είπε ο κύριος Λεβέντης ότι είναι αντιμνημονιακός, ουσιαστικά εναντίον του μνημονίου. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, στο Ευθέως παλιότερα, όπου είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα και πολύ μακράν. Επειδή το ακολουθώ πολιτικά, το αντικείμενο γενικά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας καταρχήν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εγώ, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η εκλογή σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η εκλογή της Ένωσης Κεντρώου. Θα μπορούσε να θεωρηθεί έτσι μια τάση έτσι, μεγαλύτερης ωριμότητας του ελληνικού λαού ή είναι μια ψήφος αγανάκτησης του ελληνικού λαού? Γιατί βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους να προσπαθούν να σας ψηφίζουν, να σας υποστηρίζουν στο ίντερνετ. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε πολλούς εδώ πέρα και στο κοινό, φαντάζομαι, ορισμένοι μπορεί να είναι και ψηφοφόροι σας, που δεν ξέρουν καν τις θέσεις σας. Και απ' την άλλη, να έρθω στο γιατί λέω ότι μπορεί να είναι ψήφος διαμαρτυρίας, έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ και μια ΑΝΕΛ παντοδύναμη, οι οποίοι κάνανε τόσα κακουργήματα εναντίον του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός του ξαναψήφισε. Και όπως έχετε πει και εσείς, έχουν μέσα τζάκια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέσα το μισό παλιό ΠΑΣΟΚ. Οι ΑΝΕΛ εθνικίζουν και λαϊκίζουν σχρά. Απαντάτε κιόλας από ό,τι καταλαβαίνω. Ποια είναι η άποψή σας? Όχι, συμπληρώνω. Ναι, ναι, συμπληρώνετε την απάντηση πριν τη δώσει. Πάντως. Ελάτε. Πιστεύω ότι δεν είναι λοιπόν, η αγανάκτηση. Πάρτε την μπάσα τώρα που σας ναι, έδωσε. Δεν είναι η αγανάκτηση που έφερε τον κόσμο κοντά, αλλά η ωριμότητα, ειδικά στο Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη, κλάψανε όλοι μαζί μου. Δύσκολη ερώτηση σας έκανε, σας τρίμωξε άσχημα. Αναγκαστήκατε να πείτε ότι η ωριμότητα έφερε τον κόσμο. Καταλάβατε τι λέω. Ναι. Με τα μηνύματα που λαβαίνω, λαβαίνω μηνύματα ώριμων ανθρώπων. Μάλιστα. Που με παρακαλούν να μην προδώσω. Αυτό δεν το κάνει ο αγανακτισμένος. Ερώτηση ή θα τον αποθεώσετε κι εσείς? Ελάτε. Ερώτηση. Κατά την προεκλογική περίοδο υπόθηκε αρκετά. Καταρχάς με λένε από ένα Τζιμόπουλο, είμαι 17 ετών και στο τέλος του χρόνου θα δώσω πανελλήνιες. Και κατά την προεκλογική περίοδο υπόθηκε αρκετά ότι από τον κύριο Μπάλτα και γενικότερα από το ΣΥΡΙΖΑ έγιναν πάρα πολλά λάθη στους χειρισμούς των θεμάτων της παιδείας. Αν ήταν στο χέρι σας να κάνετε κάποιες αλλαγές στην παιδεία, ποιες θα ήταν αυτές? Ευχαριστώ. Ναι, καταρχάς δεν θα. Μια γνώμη να μας πείτε, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα της αριστείας που υπήρξε από τον κύριο Μπαλτά, εκεί μια τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις έντονες. Τοποθετήθηκε κατά της αριστείας στην παιδεία. Για τους αιώνιους φοιτητές, που είναι επίσης θέμα, για τους αιώνιους φοιτητές. Θρησκευτικά ναι, και τα ναι, πάντα ακούστε, όλοι. Εγώ είμαι κατά του να αλλάζει ο κάθε υπουργός τα έργα του προηγούμενου. Στην παιδεία πιστεύω πρέπει κάθε 20 χρόνια να αλλάζει ο νόμος και μικροτροποποιήσεις στο πλαίσια της 20ετίας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τους νέους. Δηλαδή να είσαι 15 χρονών και να μην ξέρεις με τι σύστημα θα δώσεις. Γιατί θα έρθει ένας τρελός και θα τα αλλάξει όλα. Και θα βρίζει τον προηγούμενο υπουργό. Αυτό είναι πολύ ουσιώδες. Δηλαδή υγεία και παιδεία πρέπει οι παρεμβολές που θα γίνουν να είναι μόνο προς βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής και όχι προς γκρέμισμα και ξανάρχημα από την αρχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα για τον Τζίπρα που είπε κάποιος κύριος ότι παρά τα αυτά βγήκε. Ακούστε, είναι λάθος να το λέτε αυτό. Γιατί ο Τσίπρας βγήκε με μια Νέα Δημοκρατία εξασθενημένη που μόλις πριν 6 μήνες είχε φύγει και είχε νοπές μνήμες της αποτυχίας της, με μια ανεπάρκεια του αρχηγού της, λυπούμε που το λέω για τον κύριο Μεϊμαράκη, δεν πάλεψε σωστά. Δεν πάλεψε σωστά και το μόνο που έκανε είναι να πληρώνει εταιρείες δημοσκοπήσεων για να τον βγάζουν ισόπαλο. Έχετε κάποιο στοιχείο γι' αυτό που λέτε? Πληρώνει. Όπως αφού δεν βρέθησαν 7 μονάδες. Δεν είπα να πληρώνει ενώ να χρηματίζει. Αλλά. Εννοώ να έκανε δημοσκοπήσεις δικές του, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπήσεις, που τον έβγαζαν ισόπαλο. Και φρόντιζαν οι εταιρείες να μην ανέβρισκαν το 7 μονάδες διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά. Για να πώς μην ανεβρίσκεται. Εδώ χάσανε τη σύγκοση στο κεντρών. Φρόντιζαν επιπλέον και η Ένωση Κεντρών 4 μέρες πρώτη των εκλογών να είναι 2,5. Ναι, αλλά πριν. Διπλή φροντίδα. Ναι, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, πρόεδρε, σας είχαν στις 4 μέρες. Ναι, αλλά ξέρετε τι σκοτωμός είναι τα 4 μέρες να λένε στους οπαδούς δεν θα μπει στη Βουλή. Τους πείσμωσαν. Γιατί Ελάτε. Αυτό, κύριε Λεβέντη, τελευταία ερώτηση. Μην το παρεξηγήσετε. Δεν εννοούσα ότι έπαιρνε μια εταιρεία και τη λάδωνε. Κατάλαβα.
Εννοούσα ότι απευθυνόταν σε εταιρείες. Γιατί το 4 μέρες πριν τις εκλογές οι δημοσκοπήσεις δεν σας έβαζαν εσάς στη Βουλή, είναι καταστροφικό. Ενώ το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν να είναι ίσα ίσα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν έβγαλε. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη διαφορά για να μην ανεβρίσκεται. Μισό λεπτάκι λίγο. Πώς? Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν ίσα με τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Σωστά. Δεν πίστηκε όμως κανείς. Βγήκε μπροστά με τόσες μονάδες διαφορά. Εσάς γιατί νομίζετε λοιπόν ότι σας έκανε τόσο μεγάλο κακό η δημοσκόπηση αυτή? Δεν καταλαβαίνω. Αφού αποδεικνύεται. Επί ένα-δύο μήνες η Ένωση Κεντρών. Επί ένα-δύο μήνες η Ένωση Κεντρών είναι σταθερά γύρω στο 5. Τις τελευταίες 4 ημέρες πήγε 2,5. Αν δεν αισθάνεστε ότι αυτό είναι πλήγμα, εισδέεται η Νέα Δημοκρατία, ενώ μάθαινα από όλες τις εταιρείες ότι προηγείται 6 μονάδες ο Τσίπρας, βγαίναν ισοπαλία. Και αυτό αθριζόμενο και με το δημοψήφισμα που βγάζανε η ισοπαλία το 62-38, κύριε Νίκο, το βλέπετε νομίζω λίγο, ότι τίθεται ένα ευρύτερο θέμα βολεύει, να εξετάσουμε αν μπορείς με 30.000 ευρώ να βγαίνει ό,τι αποτέλεσμα θέλεις. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα. Τελευταίο ερώτημα. Τι έγινε? Ανταλλάξαμε ρόλους. Πώς τους ανταλλάξατε? Απάντησε στο ερώτημα, κύριε Λεβέντζη. Τι, ανέλαβε το συντονισμό? Εγώ μπορεί να θέλω την τελευταία ερώτηση να την δώσω στη Δεσποινίδα. Κύριε Λεβέντζη, μόλις απάντησε στο ερώτημα το οποίο ήθελα να. Τι είναι αυτό, καινούριο? Δανείζω το μικρόφωνο. Έλα, λέει. Ναι, άρα καλύφθηκε. Κύριε Πρόεδρε, το είδε αυτό, πάσα μικρόφωνο. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Φυτώριο παρουσιαστών. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Εύχομαι να τιμήσετε τον καλύτερο τρόπο το θεσμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά. Μπενόπουλος Μανώλης ονομάζομαι. Είμαι φοιτητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Μάλιστα. Σχετικά με τη λεγόμενη διαπλοκή, θα ήθελα να σας ρωτήσω, που αναφέρατε ανατακτά χρονικά διαστήματα και το έχει και στο site σας, αντιδιαπλοκή.gr. Ναι. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε ακριβώς τον ορισμό, τι θεωρείτε εσείς ως διαπλοκή στην πολιτική ζωή της χώρας και άμα έχετε σκοπό τώρα ως κοινοβουλευτικός θεσμός που έχετε μπει εκλεγή στη Βουλή, άμα θα αποκαλύψετε ονόματα, άμα θα κάνετε επιτροπές με σκοπό να προβείτε σε διάφορες αποκαλύψεις. Εμείς το πρώτο που δεν ήθελες να του δώσεις του παιδιού το λόγο. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να απεξαρτηθεί. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να απεξαρτηθεί ο χώρος των ΜΜΕ από εργολάβους και πάσης φύσεως μεγαλοκατασκευαστές. Βασικό μέτοχο. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρώτο που θα επιδιώξω. Το δεύτερο δεν μπορεί να έχει ένα. Πώς θα γίνει αυτό, να με ποιο τρόπο? Να μην έχει ένα δύο κανάλια. Πώς θα γίνει, κύριε? Υπάρχουν πρόεδρε, άνθρωποι τώρα που έχουν δύο κανάλια πανελλήνιες. Πώς θα φύγουν οι εργολάβοι και οι κατασκευαστές? Με βασικό μέτοχο θα. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει αυτό? Η απεξάρτηση. Πώς θα φύγουν αυτοί που παίρνουν τις κρατικές δουλειές? Όταν έχεις μετοχές. Γιατί αυτό δοκίμασε να το κάνει και ο Καραμανλής. Και του έβγαλαν. Απευθύνθηκε ο Μπόμπολας έξω και δικαιώθηκε ο Μπόμπολας στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν θα το κάνουμε έτσι, να πούμε απαγορεύεται όποιος έχει κατασκευαστική εταιρεία, όποιος έχει ραδιόφωνο να παίρνει έργα. Δεν το πούμε έτσι. Απλά όποιος έχει άμεση ή έμεση συμμετοχή σε ΜΜΕ, θα έχει ένα εις βάρος του μπόνους στα έργα. Πρόεδρε, το λες τώρα που τώρα. Ένα εις βάρος του μπόνους. Ναι, πρόεδρε. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ναι, καταλάβατε. Πρόεδρε. Δηλαδή, εκεί που πάνε και υποβάλλουν φάκελο. Ναι, αλλά το λες τώρα. Θα είναι οι άλλοι που δεν θα έχουν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, θα έχουν κάτι υπέρ του που δεν θα έχει ο. Πρόεδρε, θα σου πούν όμως ότι το λες τώρα που βγήκε στη σύνταξη και δεν είσαι εργολάβος. Γιατί. Πάλι τα ίδια. Πώς. Εσύ εργολάβος είσαι. Εδώ λέμε πώς θα σωθεί η χώρα, κύριε. Εσύ το κανάλι. Όχι, τι θα γίνει με. Εσύ καναλάρχης έγινε. Ενώ ήσουν εργολάβος. Πάντως να γίνει μια αλλαγή θέλετε ή θέλετε να μείνει? Όχι, θέλουμε αλλαγή. Α, ριζική. Εμείς αλλαγές. Λοιπόν, τελευταίο. Το όνομά σας και το ερώτημα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για το ήθος σας, την υπομονή σας. Α, καλά. Όχι, δεν είναι διβάνισμα. Στο πήρα. Θα κάνεις ερώτηση. Ναι. Τι πήρες να του πεις, μπράβο. Πάμε στο θέμα. Στο ψαχνό. Εν έτη 2010 συναντηθήκαμε τυχαία στα ΚΤΕΛ και Φυσού. Είχαμε μια κουβέντα για 5 λεπτά. Η θωριά σας και η ματιά σας μπορώ να πω ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. Α, καλά. Ταυτόχρονα όμως. Άστο. Είδα. Άστο, του τα λες μετά οι δυο σου. Ερώτηση έχει κανείς? Ερώτηση. Ελάτε. Η θωριά σας και η ματιά σας κέρδισε την εμπιστοσύνη μου. Ερωτική εξομολόγηση. Πολύτιμος ο χρόνος και πρέπει. Παρακαλώ, εδώ κάνουμε ερωτήσεις. Ήθελε στη συνέχεια να πει κάτι άλλο. Εγώ δέχομαι ελεύθερη βούληση. Όπως του είστε,
θαυμαστής του, το πνεύμα Βερίκιου. Αλλά εδώ κάνουμε ερωτήσεις. Ελάτε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Ευστρατιάδες Ηρακλής ονομάζω. Δημιούργησα σχολή δική σου. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, να μου πείτε την άποψή σας, πότε επιτέλους αυτή η χώρα θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης, να ξαναγυρίσουν οι δουλειές στη ζώνη του περάματος, στα ναυπηγεία, στην οικοδομή, στα συνεργεία, γενικά παντού. Να έχουν δουλειά τα νέα τα παιδιά. Και τέλος πάντων κάποια στιγμή να ορθοποδήσει αυτή η χώρα. Περίπου έτσι μια εικόνα. Συγνώμη. Να μου δώσετε. Πόσα χρόνια θα περάσουν. Μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα, είχε το ένα πόδι στην Ευρώπη και το άλλο βρίζαν την Ευρώπη. Και αυτό ήτανε, δημιουργούσε αναξιοπιστία. Και οι ξένοι επενδυτές πώς να έρθουν σε ένα κράτος που οι μισοί λένε έτσι και οι μισοί λένε αλλιώς. Πρέπει να σοβαρευτούμε κι εμείς αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, να αγαπήσουμε ξανά την Ευρώπη και το ευρώ και να αποκτήσουμε μια κυβέρνηση που ό,τι λέει να το εννοεί. Μάλιστα. Έχω ένα γιο, ο οποίος είναι 24 ετών και επειδή έχουμε πολλά νέα παιδιά σήμερα. Θέλει να γίνει βουλευτής. Όχι, όχι. Όχι. Τελείωσε το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Στο τμήμα πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν νιώθω πολύ περήφανος για το γιο μου, αυτή τη στιγμή όμως το παιδί είναι στην Ολλανδία. Α. Έχει βρει δουλειά εκεί. Έχει βρει δουλειά, σπουδάζει παράλληλα για το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Και όταν τον άφησα στο αεροδρόμιο και τον χαιρέτησα, ήταν σαν κάποιος εκείνη τη στιγμή να μου έβαλε το χέρι μέσα στο στήθος, να μου έβγαλε την καρδιά και να μου την πέταξε κάτω. Δεν θέλω αυτά τα παιδιά να το πάθουν αυτό το πράγμα. Ναι. Αν δεν θέλετε, πρέπει να προσέχετε εφ' εξής όλοι οι Έλληνες στην ψήφο σας. Γιατί μέχρι τώρα ψηφίζετε απατεώνες. Σας κορόιδευαν. Πολύ βαρύ. Η λέξη απατεώνες είναι βαριά. Ο κύριος αισθάνεται ότι βγήκε η καρδιά από το στήθος όμως. Το άκουσα. Το άκουσα και το καταλαβαίνω. Και είχα κάνει την πρόβλεψη ότι κάποιοι δεν θα τολμούν να βγουν στους δρόμους, γιατί κάποιοι θα τους... Είδατε τι παθαίνει ο Πάγκαλος με τα παϊδάκια. Δεν τα τρώει ένα-ένα, τα τρώει όλα μαζί. Τώρα αυτό όμως... Δεν το λέω χαριετής. Να σας πω, πρόεδρε μου, όσο κι αν κανείς είναι απέναντι στον Μπάγκαλο και στις απόψεις του και ξέρω το ότι εγώ του έχω ασκήσει αυστηρή κριτική. Απάτη στην πολιτική, εγώ δεν μπορεί, να χαιρόμαστε κύριε, από τέτοιες εκδηλώσεις. Όταν λέω απάτη... Ο λαός πρέπει να τιμωρεί με την ψήφο του, όχι με άλλους τρόπους. Αλλά όταν πρέπει λέω, όταν λέω ονομάζω κάποιους πολιτικούς απατεώνες, ενώ ήξεραν ότι έχουμε λύματα, ενώ ήξεραν πού πάει το πράγμα, ενώ είχαν υπογράψει στο Μάστριχ μόνο 3% έλλειμμα. Και ο Καραμαλής το πήγε 16%. Ο Καραμαλής το 2009 άφησε 29 δις ευρώ έλλειμμα. Τι να απαντήσω σε αυτόν τον άνθρωπο που ξεριζώνεται η καρδιά του. Ότι ξεριζώθηκε μόνη της. Υπάρχουν υπεύθυνοι για το σημερινό δράμα, κύριε. Αναμφίβολα. Αν εσείς είχατε υπογράψει... Ή αν γινόσασταν πρωθυπουργός γνωρίζοντας ότι όλοι οι πρωθυπουργοί οφείλουν στην Ελλάδα να φροντίζουν να μην υπερβαίνει το 3% έλλειμμα. Αλλά για την επανεκλογή σας έπρεπε να κάνετε και 300.000 ρουσφέτια, οπότε πηγαίνατε το έλλειμμα 11. Τι θα κάνατε, θα το κρατάγατε 3 ή θα το πηγαίνατε 11 για να ξαναβγείτε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Ευχαριστώ και την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Τον κύριο Βερίκιο. Ευχαριστώ χρώμα. Τον κύριο Δήμο Βερίκιο. Ναι. Ευχαριστώ την Χριστίνα Κοραή. Την οποία έχουμε διατήρησε κάποιες εκκρεμότητες και θα τις λύσουμε στο... Τι εκκρεμότητες, Πρόεδρε? Στο πρόγραμμα. Δηλαδή, καλού, καλοήθη. Είσαι μια μουσίτσα. Δεν είναι κακοήθης, καλοήθης. Ποια, πες. Η Όγκη, είναι καλοήθης. Στο τέλος, στο παραμισό λεπτό, δευτερόλεπτο. Πες.
Έχει πρόγραμμα το σταθμός. Θα τη σφάσει το παιδί από τη Βουλή. Ανοίγει άλλα μέτωπα με την Τσαπανίδου. Έχει πρόγραμμα ο σταθμός. Προβολή επιδιώκει, Βερή, και δεν μ' αρέσει το. Επιδιώκει να βγω σκάρτο. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα.